Από το βιβλίο του πατήρ Εμμανουήλ Καλύβα, το χάραγμα του Αντιχρίστου κατά τη γραφή και τους πατέρες, σελίδα 259 κεφάλαιο β, αποδείξει ότι το 666 θα χαράζεται στην καρεπιδεικνύεται ως φραγίδα του Αντιχρίστου. Το 666 χαράζεται ως ορατή φραγίδα του Αντιχρίστου αντί του Σταυρού και του Βαφτίσματος. Πρώτον, το 666 χ ΣΥ είναι σφραγίδα του Αντιχρίστου. Το χάραγμα του Αντιχρίστου δεν είναι μόνο αόρατη εσωτερική ηθική και αντίχριστη σφραγίδα, είναι και ορατή σφραγίδα η οποία θα χαράζεται στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Τούτο αποδεικνύεται από την αποκάλυψη του Ιωάννου και του πατέρα. Λέγει ο Ιωάννη και πει πάντα στου μικρού και του μεγάλου και του πλουσίου και του φτωχού και ελευθέρου και δούλου συναδού να φτύσει χάραγμα επί τη χείρα αυτών τη δεξιά ή επί το μετώπων. Αυτόν, Αποκάλυψη 13, παράγραφο 16, προσδιορίζεται που θα χαράζεται η σφραγίδα του Αντιχρίστου και σε άλλου χαρίου και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί την χείρα αυτού. Αποκάλυψη 14, κεφάλαιο 9-11 στίχος. Το δεξί χέρι ή το μέτωπο είναι το μέρος όμως το οποίο θα χαράζεται η σφραγίδα του Αντιχρίστου, η οποία θα είναι το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός του ονόματος αυτού ή και ο αριθμός αυτού χ, ξ, σίγμα. Αποκάλυψη 13, στίχος 17-18. Το χάραγμα 666 θα χαράξετε όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά επί της δεξίας χειρός και επί το μετώπου, ώστε να δύναται να αναγνωστεί. Ο υπόλοιπος λέγει, σφραγής αυτού επί το μετώπου και επί της δεξίας χειρός, εστί ψήφος. Περισυντελείας του κόσμου, μηνιέ 10-9-32, σε. Η λέξη ψήφο σημαίνει το αριθμό του ονόματος του Αντιχρίστου. Το 666 χαρακτηρίζεται από τους πατέρες ως η ψήφος μηνιέ 10-9-32 σε όπως ελέγχει. Τούτο σημαίνει να βάλουμε ψηφία γράμματα της αλφάβητα και να βρούμε το όνομα του Αντιχρίστου. Τα γράμματα του ονόματος πρέπει να έχουν αριθμητική ενισχύ 666. Τούτο σημαίνει ο έχω νου ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αποκάλυψη 13-18. Χάραγμα σφραγίδα δεν είναι μόνο το όνομα του Αντιχρίστου. Χάραγμα και σφραγίδα του Αντιχρίστου είναι και ο αριθμός του ονόματος χ, ξ, σίγμα. Αποκάλυψη 13-17-18. Το χ, ξ, σίγμα χαρακτηρίζεται χάραγμα του Αντιχρίστου ίσον Αντίχριστος. Χαρακτηρίζεται ως η ψήφος του ονόματος του Αντιχρίστου. Επίσης το χ, ξ, σίγμα χαρακτηρίζεται ως η σφραγή του Αντιχρίστου και υπάρχουν οι φράσεις ο Αντίχριστος ή το όργανο αυτού στους μη πειθωμένους αυτός σφραγίσει τη σφραγίδη αυτού όταν λάβουν τούτο οι άνθρωποι τη σφραγίδα. Προσαχτήσω το διαβόλο και σφραγιστήσονται. Αποκάλυψη Ψιάνου 13-16-18, η πολλή του μηνιέ 19-32 σε 9-33. Το χάραγμα χίξη σίγμα χαρακτηρίζεται ως χαρακτήρα του Αντιχρίστου και οι φράσεις δεξαμένη το χαρακτήρα του Θεομάχου πιστέντες το δεινό θηρίο και λαβώντες την εκείνη σφραγίδα το δισεβή χαρακτήρα του Μυραρού μηνιέ 10-9-36-ντε Εφραίμ Σύρου. Το χάραγμα χίξη χαρακτηρίζεται και ως σημείο του Αντιχρίστου και υπάρχουν οι φράσεις εδώ και ο Χριστός της εις αυτόν πιστεύουσι τον τίμιος και ζωπιών σταυρών και αυτός ομοίως δώσει το εαυτού σημείων. Μηνιέ 19-21-μπ. Όπως ο Σταυρός είναι σημείο του Χριστού, έτσι και το 666 είναι σημείο του Αντιχρίστου. Οι έχοντες το 666 χαρακτηρίζονται ως το σημείο αυτού περιφέροντες. Μηνιέ 19-37-α. Το χάραγμα του Αντιχρίστου 666 θα είναι ορατόν, βασταζόμενο, περιφερόμενο, επιδεικνυόμενο, δηλαδή ένα πραγματικό ορατόν χάραγμα επί της δεξίας χειρός ή του μετώπου και επί της ταυτότητας την οποία θα επιδεικνύει το δεξί χέρι. Ο Ιωάννης λέει ότι το χάραγμα θα δίδεται επί της χείρας αυτών της δεξίας ή επί των μετώπων αυτών. Ιωάννου 13, στίχος 16. Δήλωση επί της χείρας επί των μητώπων καθιστά σαφές ότι θα είναι εμφανές εξωτερικό χάραγμα. Ο Ανδρέας Κεσαρίας λέει και το χάραγμα δε του ελευθερίου ονόματος αποστάτου πάσιν επιθύνε σπουδάσει. Μηνιέ 106-340 α. Φανερών ότι εννοείται εξωτερική χάραση ορατή θα είναι το 666 όχι άγνωση φραγίδα αλλά ψήφος συντριβής και γνωσμένη ανθρώπους, μηνιέ 106-681 α, γι' αυτό επεκαλέφθη από τον Ιωάννη το χάραγμα 666 για να μην δεχτούμε ότι όταν το επιβάλλει ο αντιχριστισμός δεν είναι άδειλον και κρύφιον το χάραγμα 666 αλλά είναι ως φραγίδα του αντιχρίστου επιχειρός της δεξίας και επί του μετώπου γνώρισμα. 106 μηνιέ 610
D. Θα είναι φανερόν το 666 γνώρισμα, δεν θα είναι μόνο με ηθική έννοια ή ασέβεια και ανέδεια και τα σκοτεινά αντίχριστα λόγια και έργα τα οποία τρόπον την σφραγίζουν με τον ηθικό σκότο στον έσω και έξω άνθρωπο. Γνώρισμα θα είναι και η χάραξη του 666 Μινιέ 1937 Α. Όσοι λάβουν το χάραμα θα περιφέρουν αυτό και θα γίνονται γνωστοί και δεν θα δύναται να κρυφτούν. Πάντες γά του εκφυγήν του κρυβήνε σπουδάσουσι και ουδαμούν δινήσονται λαβήν. Πουθενά δεν θα μπορούσαν να κρυφτούν. Αλλά το σημείο αυτού περιφέροντε, δηλαδή το 666, έβδηλε και οι γνωστοί αυτού αναδειχθήσονται. Μινιέ 1937 Α. Η πολλή του περισυντελεία του κόσμου. Φοβερόν και να το λέει κανείς το χάραγμα με το τσιπάκι με ακτίνες λέιζερ με την κάρτα θα, όπως λέγεται θα ανοιχνεύεται και θα εντοπίζεται και το βιοτσιπ, το πιο εξελιγμένο μικροτσιπ που έχουν νούμερα 666 θα εντοπίζονται ακριβώς με τον δορυφόρο. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα πολίτη και 666 θα εντοπίζεται παντού. Έτσι με την εξωτερική αυτή σφραγίδα ή εσφραγισμένη έβδηλη και γνωστή αυτού αναδειχθήσονται. Τα εσωτερικά ηθικά χαράγματα ανοιχνεύει μόνο ο Θεός, ενώ τα σημαντικά του 666 ακόμη και ο δορυφόρος. Εδώ να δώσουμε σημαντική σημασία ότι θα υπάρχει και το εσωτερικό το οποίο διώχνει τη Θεία Χάρη και το βλέπει μόνο ο Θεός και εμείς οι ίδιοι το αντιλαμβανόμεθα πολλές φορές, ενώ το σωματικό ακόμη θα το ανοιχνεύει ο δορυφόρος και θα ελέγχεται από τα συστήματα του Αντιχρίστου. Είστε πλέον δούλος και υπόδουλος αυτού. Ο αντίχριστος για τον ουρανό του θα κάνει πάνω να πάντε στη σφραγίδα του θρύου βαστάωση όταν έλθει απατήσε τα σύμπαντα. Εφραίμ του Σύρου περί αντίχριστου. Θα πιέσει με τις θέσεις των τροφών για να δεχτούν όλοι το χάραμα 666. Το χάραμα 666 θα είναι όρος προϋπόθεση τεκμήριων για την προμήθεια τροφών και ή τι σφαίρει. Με θα αυτού τη σφραγίδα του τυράννου είναι το μετώπο και τη δεξιά αγοράζει βραχή βρώματα εκ των ευρισκομένων. 2. Το 666 θα χαράσεται αντί του σταυρού και του βαπτίσματος. Το 666 ως σφραγίδα σατανική θα χαράσεται αντί της σφραγίδας του Ιησού Χριστού. Για να δεχτεί κάποιος τη σφραγίδα του Χριστού, του Ιησού Χριστού, πρέπει να αρνηθεί κάθε σχέση με το σατανά και τα του σατανά. Πρώτου βαπτίσματος έφυγε το ιερεύς των βαφτισμένων. Γράψον αυτόν εμβίβλο ζωή σου και ένωσον αυτό την πύρνη της κληρονομίας. Δοξαστεί το όνομά σου το Άγιον επί αυτού του αγαπητού Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού και επί του ζωοποιού σου πνεύματος. Το βάφτισμα και κάθε Άγιον μυστήριο γίνεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Φραγίζεται ο Χριστιανός με το Τριαδικό Άγιον όνομα, το οποίο δια του Σταυρού χαράζεται νοητά στο νου, στην καρδία, στη βούληση και στο σώμα. Γίνεται η αποταγή του Σατανά και όλων των δαιμονικών δυνάμεων. Ακολουθεί η ομολογία Χριστού. Έφυγε το ιερεύς για τον βαπτισμένο. Επεφάνηθη Κύριε ατούτο και δώσκει στα αποθέστε μεν τον παλαιόν άνθρωπο δίσαστε δε των νέων των ανακαινούμενων κατοικώνα του κτίσαντος αυτών. Ακολούθως χρήεται με Άγιον Έλεον στο όνομα της Αγίας Τριάδος και βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έπειτα δέχεται το Άγιον Χρίσμα, χρήεται σταυροειδώς με το Άγιον Μύρον, δέχεται τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος. Εφραίμ του Σύρου. Κατά αυτόν τον τρόπο βαφτιζόμενος ενδύεται Χριστόν και φέρει τη σφραγίδα του Κύριου Μόνου Σου Χριστού την οποία ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Για αυτή τη σφραγίδα του βαφτίσματος έφυγε το ιερεύς και πίεσε ον αυτόν μέλος τίμιον της Εκκλησίας σου και έβος ηγιασμένο ιών φωτός και κληρώνω της Βασιλείας σου είναι κατά τα συντολά σου πολιτευσάμενος και φυλάξει τη σφραγίδα άφθαστον και διατηρήσε στο χιτόν αμόλυτον τύχη της μακαριότητας των Αγίων εν τη Βασιλεία σου. Διατηρείται η σφραγή του βαπτίσματος άφραστος όταν καθημερινώς ανανεώνει τη ομολογία πίστης στον Χριστό και η αποταγή του Σατανά με την πίστη στην Ορθόδοξη με τα έργα του φωτός του μυστηριακή ζωή των αναβαπτισμών της μετανοίας και εξομολογήσεως. Όταν κάνει τον νοητό σημείο του Σταυρού ο πιστός με βιωματικότητα βεβαιώνεται ότι φέρει τη σφραγίδα του Χριστού και ζει βίων στις σταυρωμένων βίων στο ειδί τους πρώτους αιώνας οι χριστιανοί εχάρασαν τον σταυρό στα ενδύματά του και κυρίως στο μέτωπο ώστε ήταν εμφανίσως εγκαλόπισμα ως η σφραγίδα του Αντίχριστου. Ομοίως το Άγιο Όνομα του Θεού είναι χαραγμένο στο πέταλο της μήτρας του αρχιερέως Αραρών και των άλλων αρχιερέων κατ' εντολή του Θεού και επίσης πέταλων χρυσού καθαρών και εκτυπώσει ένα αυτό εκτύπωμα σφραγίδος Αγίας Μακυρίου
και έστε επί της μήτας. Έξοδος 28:32-33. Οι πραγματικοί χριστιανοί φέρουν το Άγιο όνομα του Κυρίου όχι μόνο στο μέτωπο αλλά και στην καρδία του. Αλλά υπάρχει και το όνομα του Αντιχρίστου, η σφραγίδα του αλεθρίου ονόματος του θηρίου. Το ορατό χάραγμα χίξη σίγμα και το αόρατο ηθικό χάραγμα της καρδίας, τα οποία αποτελούν άρτηση του χριστιανικού βαπτίσματος, τρόπον τεινά ένα αντιβάπτισμα, έδωκε ο Κύριος σφραγίδα εις αυτόν πιστεύουσι και αυτός δώσει ομοίως. Η πολλή του περί Χριστού και Αντιχρίστου μηνιαία 10.7.33 β. Δηλαδή αντί του Σταυρού και Αγίου Πνεύματος το 666 και την ενέργεια του Σάτανα έδωκε ο Χριστός της εις αυτόν πιστεύσει τον τίμιο και ο οποίος Σταυρού και αυτός ομοίως δώσει το εαυτού σημείο. Η πολλή του μηνιαία 10.9.21 β. Δηλαδή το 666 και την νεκροποιών σατανική αυτού ενέργεια. Το χάραγμα λοιπόν αντί του Σταυρού και του βαπτίσματος θα χαράσετε. Θα ασκείτε πίεση από τα όργανα του Αντιχρίστου σε όλους τους ανθρώπους για να δεχτούν όλοι το χάραγμα του Αντιχρίστου 666 αντί του Σταυρού του Χριστού. Ο Εφραίμος Ήρος λέγει λοιπόν, ούν αδελφοί μου, φρικτός αγών, άπαση τη φιλοχρήστη ανθρώπου, ή να μέχρι ώρα θανάτου μη δηλιάσουν, μη δε στώσουν εν χαυνότη, όταν χαράσει ο Αντίχριστος την εαυτού σφραγίδα αντί του Σταυρού του Σωτήρας. Εφραίμ του Σύρου. Ο υπόλυτος προβλέπει την γενική επιβολή του χάραγμας. Πάντες εξέκλεινα από Θεού Αγίου και το πλάνο επίστευσαν. Δεξαμένοι το χαρακτήρα του μυαλού και θεομάχου. Το χίξι ΕΣ 666 αντί του οποίου σταυρού του Σωτήρου. Θα επιδιώξουν τα όργανα του Αντιχρίστου να σφραγίσουν στους ανθρώπους με το χάραγμα του Αντιχρίστου 666 και να εκόψουν την ενέργεια του σταυρού του βαπτίσματος του χρήσματος. Όταν γίνεται δεχτή η σφραγίδα του Αντιχρίστου, πάβει να ενεργεί η σφραγίδα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Το χάραγμα 666 δηλώνει τα ονόματα του Αντιχρίστου και αυτού τον Αντίχριστο δια της ενεργείας του Σατανά προβάλλει στις καρδίες των ανθρώπων. Η αποδοχή του χαράγματος σημαίνει αναστολή της επιτελέσεως των αγαθών έργων και επιτέλεση των έργων της σκότης. Αντίθετος γάρ των αγαθών του ελευθερίου ονόματος εν χάραξ. Η σφράγηση της Αρέθα και Σαρίας μηνύει 106-680 η σφράγηση της δεξιάς χειρός και του μετώπου στο χάραγμα δεσμένη των άνθρωπων και τον κολλή από κάθε αγαθόν έργο. Γι' αυτό δίνει στη σφραγίδα του Αντίχριστος ουχ ως έτυχεν εις παν μέλος του σώματος, αλλά επί χείραν δεξιάν, ομοίως και επί του μετώπου, το δισευή χαρακτηρίζει την εξουσία μη έχει ο άνθρωπος φραγίσαστε η δεξιά χειρή το σημείο του σταυρού, μήτε πάλι εν το μετώπου σημειώσαστε παντελώς το όνομα του Κυρίου, μήτε τον ένδοξον και τίμινο σταυρό του Χριστού και σωτήρος ημών γυγνός και γά ο άθλιος ο σταυρός, ότι ο σταυρός του Κυρίου εάν σφραγιστεί, εννοείται με πίστη να είναι αφοδοχή του 666, λέει αυτού πάσαν την δύναμη. Εφραίμ του Σύρου. Λόγος του περί Αντιχρίστου. Η σφράγιση της δεξιάς χειρός και του μετώπου με το χάραγμα χρηστεύει την σφραγίδα του Σταυρού και την ευλογία της σφραγίδας του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο σφραγίζει τη δεξιά του ανθρώπου, αυτή γάρη τη σφραγίουσα πάντα τα μέλη ημών. Ομοίως και το μέτωπον, ως περιχνία βαστάζει λίχνων φωτός το σημείο του Σωτήρους, ημών εν τη όψη. Με την αποδοχή του χαράγματος στο χέρι, στο μέτωπον ή στο σημείο της ταυτότητος, άνωθεν της φωτογραφίας βίνει τρόπον τεινά ο λίχνος του Σταυρού και μένει ο Σταυρός ως όπλον άνευ ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, όπλον άχρηστον όπως τα υλικά όπλα άνευ φυσικήλ. Ακόμη κάτι χειρότερο, εάν το εσφραγισμένο χέρι κάνει των αιτών σημείο του Σταυρού, τότε δεν γίνεται ως σημείο ευλογίας, αλλά ως κατάρα, διότι το σφραγισμένο χέρι με το 666 γίνεται χέρι του Αντιχρίστου και σημαδεύει σώμα και ψυχή, όχι με την ευλογία του Σταυρού, αλλά με το 666 και σκάμνει σημείο του Σταυρού, διότι δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στο εκουσίως σφραγιζόμενο πρόσωπο, αλλά η σατανική ενέργεια του χάραγματος. Είναι φοβερόν ενέργεια σατανική του 666 να κάνει το χέρι βαρύ και ασήκωτο και να μην θέλει να κάνει το σημείο του Σταυρού. Ακόμη φοβερότερο το σφραγισμένο με 666 χέρι να κάνει σημείο αντί Σταυρού, να σημαδεύει το σώμα με την κατάρα του χαράγματος 666, τούτο επισημαίνει ο Αγίος Πόλητος και δώσει αυτής χάραγμα. Εν τη χερή τη δεξιά και το μετώπο και να μην τις τον τίμιο σταυρών ποιήσει επί το μετώπο τη δεξιά αυτού χειρή, αλλά δέδεται αυτού η χείρη. Και από τούτο ουχ ή έξι δεν θα έχει εξουσία σφραγή σε τι των μελών αυτού, αλλά το πλάνο προσθεθήσεται και αυτό δουλεύσει. Η χάραξη λοιπόν της σφραγίδας του Αντιχρίστου 666 θα γίνει για να εκόψει την ενέργεια των αγαθών έργων και το χάραγμα δια του ολοθρίου ονόματος εν μεν της δεξής χειρσήν είναι των δεξιών και αγαθών έργων εκόψει την ενέργεια εν δε της μετώψη να εν τη πλάνη και εν το σκότη διδάξει τους απατωμένους παρησιάζεστε.
Ανδρείου Κεσαρίας, μηνύα 106-340 Α, Β. Θα κάνει λοιπόν το πάνω αντίχριστος, είναι απαντελώς το όνομα του Κυρίου και Σωτήρος, μηδέ έολος ονομαστεί εν το καιρό τούτο, Εφραίμ του Σύρου. Δεύτερον, το Χ, Ξ, Σ, 666 θα είναι χάραγμα φερόμενο και επιδεικνυόμενο ως γνώρισμα του εμπορευτέου. Ο αντιχριστισμός θα επιβάλλει με τη βία το χάραγμα προς δόξα του αντιχρίστου. Άνευ αποδοχής του χαράγματος αρχικά στην ταυτότητα και έπειτα στο χέρι και στο μέτωπο δεν θα είναι δυνατή η συναλλαγή και η αγοροπολισία, η αποδοχή του χαράγματος 666. Δηλαδή, η υποταγή στον αντίθετο θα είναι όρος και προϋπόθεση για την άσκηση των αστικών δικαιωμάτων εις πράξεως μισθού ή συντάξεως, αναλήψεως ή καταθέσεως σε τράπεζες και αγοροπολισίας. Όλα αυτά θα γίνονται με την επίδειξη του χαράγματος επί της ταυτότητος ή της δεξιάς χειρός ή του μετόπου. Ο αρέθας λέγει και πει πάντα συναδόσεις αυτής χάραγμα επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετόπου τούτου, διέης γνώρισμα φυσή του εμπορευτέου και μη. Αρέθα Κεσαρίας, μηνύα 106. 680 σε το χάραγμα του Αντιχρίστου όπως ελέγχθη είναι το 666 το οποίο χαρακτηρίζεται ως το χάραγμα του ολιθρίου ονόματος του αποστάτου Αντιχρίστου. Μηνύα 106-340α το 666 χαρακτηρίζεται ο ψήφος του θηρίου. Μηνύα 106-340β. Και ο λέγει ο Ανδρέας Κεσάριας και την ψήφο δε του θηρίου πλατίνε πανταχού επί τη δεύση εν τεσονές τις αγορές και πράσεσιν πωλήσεις. Ο Ανδρέας χαρακτηρίζει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου το 666 ως χάραγμα ανθρώπων και ως ψήφων χάραγμα των αντικειμένων. Είναι η αυτή αντίθεση της σφραγίδα όπως φαίνεται και στη συνέχεια της ερμηνείας του Ανδρέου την οποία κάνει λόγο για την ακρίβεια της ψήφου, δηλαδή για την έβρεση του ονόματος του χαράγματος της ψήφου 666 σαφέστερος ο αρέθας και τι το χάραγμα επιφέρει το όνομα του θηρίου. Διτή δε τούτη γνώση. Η διαπαραφορά γραφή αυτού του ονόματος ή διαψήφου. Χ, Ξ, Σίγμα, 666. Μηνύε 106 Ανδρέα Κεσαρίας, 681 Α. Το όνομα του Αντιχρίστου και ο αριθμός του ονόματος είναι η διόψη του το ενός χαράγματος. Διτή δια τούτου η γνώσης. Χάραγμα ή του Αντιχρίστου είναι το 666 που ονομάζεται τη σφραγίδα αυτού, η δε σφραγής αυτού επί του μετόπου και επί της δεξιάς χειρός στη ψήφος. Υπολίτου μηνύε 1932 σε. Ο αντιχριστισμός θα επιδιώξει να γίνει το χίξι σίγμα σφραγίδα όλων των αντικειμένων και όλων των ανθρώπων, λέγει ο αρέθας. Και την ψήφων δε του ονόματος του θηρίου χίξι σίγμα 666 πανταχού πλατίνε και επί τη δευτή εν τες πράσιν εν τες ονές, ή να εμεί τούτο επιφερόμενος εν τες των αναγκαίων εν διές τελευτήσει. Μηνύε 106-681 Α. Όποιος δεν θα φέρει και επιδεικνύει το 666, δεν θα αγοράζει, δεν θα πωλεί, δεν θα εισπράττει χρήματα και θα αποθνήσει από την έλλειψη των αναγκαίων. Κατά τον Ανδρέα, ο θάνατος αυτός χαρακτηρίζεται βίος. Είναι ατις τούτο το χάραγμα 666, μη λαμβάνωση και της των αναγκαίων ενδίας βίος επιτευχθεί θάνατος. Μηνύα 106-340β. Ο Θεομάχος Αντίχριστος θα κάνει το παν είναι απάντηση στη φραγίδα του θηρίου βαστάρωση και η ούτως με το χάραγμα αγοράς τα βρώματα τροφάς και παν είδος και δημάρχους ιστάν επιτελεί το πρόσταγμα. Θα βάλει δηλαδή τους δημάρχους να το κάνουν. Βλέπετε τώρα τον Καλλικράτη που κάνουν. Ξεκίνησαν τον καθοριοδίστρια και η εξουσία θα επέλθουν στους δημάρχους. Όπως λέει ο Εφραίμ ο Σύρος και ο Ανδρέας και Αρέτας Κεσαρίας. Εφραίμ του Σύρου περί Αντίχριστου. Επί δεξιάς χειρός και επί του μετόπων το γνώρισμα, όπως λέγει ο αρέθας. Μηνύα 106-680 θα είναι το 666 γνώρισμα σημείων ένδειξη υποταγής των αντίχριστων και θα εξασφαλίσει τα αγαθά και την επέση των ζωή της αποστασίας, θα ασκηθεί πίεση και το χάραγμα και πάντες για τη στέρηση των βρωμάτων, τροφών και αυτών. Επ' αυτών ελεύσονται και προσκυνήσουσι αυτών και δώσει αυτής χάραγμα επί τη χειρή του δεξιά και επί το μετόπων. Μηνύε 10-932 βε άλλα η γενίκευση της σατανικής φραγίδας του 666 και η αντίθεση ζωή της αποστασίας θα αναστείλουν την ευλογία του Θεού και δεν θα έχει η αντίθεση εξουσία τροφές να χορτάσει την πεινασμένη ανθρωπότητα αρχικά, θα έχει σχετική επάρκεια και δώσει αυτής ο πλάνος βραχαία βρώματα για τη σφραγίδα αυτού τη μιαρά.
Έπειτα όμως πείνα και δυστυχία θα εξαπλωθεί στον ψευδοπαράδεισό του, όπως έλεγχθη και η Ιουδά μου ευρίσκουσε εμπλήστην των γραμμάτων, δήμαρχη γάρα απότομη και τόπων κατά τόπων στηθίσονται και ή της φέρει μεθ' αυτού την σφραγίδα του τυράννου με επί το μετώπο ή επί της δεξιάς αγοράζει βραχή βρώματα εκ των ευρισκομένων. Εφραίμ του Σύρου, περί αντιχρίστου το χάραγμα 666 θα είναι σημείο επιδεικνυόμενος φραγίδας συνάλλαγης. Ο αντίχριστος δεν θα έχει δυνατότητα ούτε και νερό να δώσει στους επιδεικνύοντας τη σφραγίδα του. Όταν γάρ λάβωσε τότε οι άνθρωποι τη σφραγίδα και ούχ έβρος τροφάς ούτε ίδρο προσέρχονται αυτό με τα οδυνηράς φωνής λέγοντες. Δώσει μην φαγήν και πει ότι πάντες εκ του λιμού και από πάσης ανάγκης. Εκλείπωμε, δεν δύνατο αντίχριστος να φέρει ευτυχία και χορτασμό. Τότε ο δόλιος αποκριθίσεται με κτηρίζουν αυτούς. Μινιέ 10.9.33 Σέντε Εφραίμ του Σύρου. Τότε θα αποκριθεί το δόλιο μου κτηρίου αυτού σε πολλή απανθρωπία. Λέω: Ο ουρανό σου βούλεται δουναία των υγιή πάλι, νου βλαστάνει τα κινήματα αυτή. Πόθεν μην δώσω εγώ βρώματα. Ταύτα ακούσατε στο ρημάτων του δολίου τούτου οι άθλοι. Νοσίσουσιν ότι αυτό εστίνει ο πονεό διάβολο και κόψονται δυνηρό και κλάψονται μεγάλο. Μινιέ 10.9.33.9.36 Α. Δεν θα ευτυχήσουν όσοι ποταγούν στον αντίθεστο. Θα δοκιμάσουν όλοι δεινά φοβερά. Ημέν πιστή. Στον Χριστό θα γίνουν Άγιοι Μάρτυρες, οι δε προδότες του Χριστού, οι κελαβώντες το χάραγμα. Θα κολλαστούν και επί γης και αιωνίως. Ας έχουν υπόψη τους όλα αυτά όσοι νομίζουν ότι θα ευτυχήσουν ότι στον ψευτοπαράδεισο του 666 το χάραγμα 666 θα είναι ορατόν και γνώρισμα εμπορευτέου. Το εσωτερικό αόρατον ηθικών χάραγμα αποδεικνύεται μεν με ανάλογο ήθος αλλά δεν επιδεικνύεται ως συγκεκριμένο σημείο ως φραγίδα αντιχρίστου ορατή φερωμένη ως τεκμήριον υποταγής στον αντίχριστο χάρη αγοροπολισίας και συναλλαγών δεν θα αγοράζουν και πολλούν μόνο οι πληρωμένοι και οι διεφθαρμένοι οπαδοί του Αντιχρίστου αλλά και οι νομιζομένοι ευσεβείς χριστιανοί οι οποίοι χάνουν της χιλίας και των βιωτικών αναγκών θα προδώσουν τον Χριστόν και θα δεχτούν το χάραγμα 666. Από το βιβλίο του πατρός Εμμανουήλ Καλίβα, το χάραγμα του Αντιχρίστου, σελίς 269, κεφάλαιο Γ, το ενιαίο ψυχοσωματικό χάραγμα, σελίς 271. Το χάραγμα του Αντιχρίστου σφραγίζει τον όλο ψυχοσωματικό άνθρωπο. Διακρίνεται ο αίσθητος από τον έξω άνθρωπο, η ψυχή από το σώμα. Αλλά δεν διαχωρίζεται, δεν διαιρείται. Ομοίως διακρίνεται το έσω ηθικών και έξω ορατών χάραγμα, αλλά δεν διαχωρίζεται το ένα από το άλλο. Όπως υπάρχει ένας ενιαίος ψυχοσωματικός αριθμός, ομοίως υπάρχει ένα ενιαίο ψυχοσωματικό χάραγμα. Το εσωτερικό και εξωτερικό χάραγμα είναι οι δύο όψεις του ενός Αντιχρίστου χάραγματος. Το χάραγμα, όπως αναφέρεται στη γραφή και τους πατέρες, αφορά τον έσω και τον έξω άνθρωπο. Οι πατέρες ομιλούν άλλο. Ότι για τη μία, άλλοτε για την άλλη όψη του ενιαίου χάραγματος. Ο άνθρωπος είναι μία αδιαίρετη ψυχοσωματική οντότητα. Οποιαδήποτε ενέργεια σωματική ή ψυχική αφορά τον όλον άνθρωπο, το πρόσωπο, την ολότητά του, δεν υπάρχει κανένα σύμβολο το οποίο δέχεται το πρόσωπο μόνο εξωτερικά και τον αφορά μόνο το σώμα. Όποιον σύμβολο δέχεται ο άνθρωπος ως φραγίδα του σώματος αυτού, λειτουργεί ταυτοχρόνως και ως φραγίδα της ψυχής και χαρακτηρίζεται το όλο ψυχοσωματικό άνθρωπο. Όταν δέχεται να σφραγιστεί ο άνθρωπος εξωτερικά στο σώμα με το χάραγμα του Αντιχρίστου, τούτο σημαίνει συγχρόνως και σφράγιση της ψυχής, διότι υπάρχει ένα ενιαίο πρόσωπο το οποίο
το οποίο αποφασίζει, δέχεται ή απορρίπτει το χάραμα. Η αποδοχή της σφαγής του Αντιχρίστου την ταυτότητα ή στο σώμα σημαίνει πρώτο σφραγίση της βουλήσεως της ψυχής, η οποία δέχεται το χάραμα, και μετά σφραγίση του σώματος ή της ταυτότητας. Το χάραμα δεν είναι ποτέ μόνο εξωτερικό ή μόνο εσωτερικό. Το εκούσιον εξωτερικό ορατό χάραμα λειτουργεί αμέσως και ως εσωτερικό, γίνεται έστω μία άτονη σφραγίδα, η οποία κατ' ολίγον ισχυροποιείται. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα ομοίως εκφράζεται με αντίχριστον ήθος. Η εκούσια αποδοχή του 666 του χάραγματος ως σφραγίδος ταυτότητος ή σώματος σημαίνει σφράγιση της όλης προσωπικότητας. Δεν χωρίζεται το σώμα από την ψυχή. Η εκούσια σφράγιση του σώματος με 666 σημαίνει σφράγιση κατ' ενέργεια ψυχής και σώματος. Η ακούσια μόνο σφράγιση είναι κατ' έννοια και δύναται να εξελιχθεί κατ' ενέργεια. Το 666 δεν είναι νεκρόν σύμβολο σε νεκρή ψυχή. Πρώτα δέχεται η ψυχή και μετά το σώμα τη σφραγίδα του Αντίχριστου. Το χάραγμα είναι ενιών ψυχοσωματικών. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι το 666 είναι απ' έξω στο σώμα ή στην ταυτότητα και δεν με νοιάζει. Η μία ψυχή έχει την ευθύνη και για τον έξω και τον έσω άνθρωπο. Η προσωπικότητα δεν μηματίζεται. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου μόνο εξωτερικά στο σώμα επιφανειακά, ενώ στο βάθος πιστεύει ότι έχει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, ενώ στο βάθος έχει τη σφραγίδα του Χριστού. Αυτό είναι διψυχία, διχασμός και μοίρασμα του προσώπου. Δηλαδή ο έξω άνθρωπος στο σώμα στον Αντίχριστον και ο έσω στην ψυχή στον Χριστόν. Αυτό είναι διψυχία. Ο Χριστός θέλει τον όλον άνθρωπο και δεν αναπαύεται σε ένα μέρος αυτού. Να πάψει λοιπόν η υποκρισία. Η εκούσια αποδοχή του 666 είναι συγχρόνως αρχή του έσω χαράγματος. Το 666 σφραγίζει την ψυχή που το δέχεται και δεν το απορρίπτει από την ταυτότητα ή το σώμα. Όταν ένας άνθρωπος ένας είναι ο άνθρωπος ψυχοσωματικός, ένα ενιαίο το χάραγμα ψυχοσωματικών, μία διαφορά, ενώ το ορατό χάραγμα φαίνεται και επιδεικνύεται ως 666 ή ως όνομα του Αντιχρίστου, η άλλη όψη των ηθικών εσωτερικών αόρατο χάραγμα μόνο επιδεικνύεται από την έκφρασή του με το αντίχριστον ήθος. Δεν είναι μόνο η εσωτερική όψη του χαράγματος ουσιώδες χάραγμα, είναι και η αποδοχή του 666 ουσιώδες χάραγμα. Ενιαίος ψυχοσωματικός ο άνθρωπος, ενιαίων ψυχοσωματικών και του χάραγμα. Δεύτερον, εσωτερικό ηθικό χάραγμα συμβολίζεται με το 666. Το 666 συμβολίζει το όνομα, το χαρακτήρα, το έργο του Αντιχρίστου. Συμβολίζει την αντιχριστοποίηση, το αντίχριστον ήθος του ανθρώπου, ο οποίος εδέχτη το χάραγμα και πιστεύει τον Αντίχριστον ως Θεόν και με λόγων και έργων ομολογεί την υποταγή του σε αυτόν. Ο Αρέχας λέγει: «Η δε του θηρίου προσκύνηση και το λαβήν αυτού τη σφραγίδα, τον Αντίχριστον ηγήσαστε Θεόν και λόγω ή έργο τα καταμύθια τούτο διεξένε και κηρύσσιν. Τούτο γάρ το επί του μετόπου και επί της χειρός χάραγμα σημαίνει αντί του λόγου του μετόπου και αντί του έργου της χειρός παραληφθέντων». Μεταφράζω κατά λέξη το χωρίον αυτό, η δε προσκύνηση του θηρίου Αντιχρίστου και να λάβει κανείς τη σφραγίδα αυτού, τούτο εστίν, τούτο είναι. Δηλαδή το να πιστεύει στον Αντίχριστον Θεόν αληθινό και επιπλέον με λόγων και έργων τα αρεστά σε αυτόν τον Αντίχριστον να πράττει και κηρύττει. Τούτο βέβαια το επί του μετόπου και τη χειρό χάραγμα σημαίνει, διότι παρελήφθησαν και χαράσονται το μέτωπο αντί του λόγου και το χέρι αντί του έργου. Και επομένως, όποιος δέχεται το 666 ομολογεί με λόγων και έργων τον Αντίχριστον ως Θεόν. Ως ουσία του χαράγματος λοιπόν θεωρείται πρώτον το ηγήσαστε τον Αντίχριστον Θεόν, το να πιστεύσει κανείς τον Αντίχριστον ως Θεόν, και δεύτερον λόγο ή έργο τούτων κηρύσσιν Θεόν. Με λόγων ή έργων και ομολογεί κανείς τον Αντίχριστον ως Θεόν κατά διατύπωση του Ανδρέου και λόγω ή έργο τα καταμύθια τούτο διεξένε και κηρύσσιν με λόγων ή έργων και πράττει κανείς και κηρύττει τα αρεστά στον Αντίχριστον κατά διατύπωση του Αρέθα. Μηνύει 106.30.45 σε. Αν κάποιος πιστεύει στον Αντίχριστον ως Θεόν, τούτο σημαίνει ότι εταράχθη ο νους και η καρδία του με την αόρα την Αντίχριστην σφραγίδα. Αυτή είναι η εσωτερική όψη του χαράγματος. Αν εκφράσει με λόγων ή έργων, με αντίχριστην συμπεριφορά, το αντίχριστον ήθος, αυτό είναι η εξωτερική όψη του χαράγματος. Το χάραγμα του Αντιχρίστου από την διπλήν αυτήν όψη συμβολίζεται με την ορατή σφραγίδα χάραγμα 666. Όταν δέχεται κάποιος το 666 επί του μετώπου, δέχεται τον Αντίχριστον, το όνομα, το έργο, το χαρακτήρα, το είδος του Αντιχρίστου, την ψυχή, στο νου, στην καρδία, στο ηγεμονικό του και πιστεύει τον Αντίχριστον ως Θεόν. Συνεκδοχικός λαμβάνει το όργανο, το μέτωπο, ο εγκέφαλος αντί του λόγου, της ενέργειας της ψυχής
και αυτής της ψυχής η οποία εκφράζεται με αυτό. Η εκουσία σφράγιση λοιπόν του μετώπου με το χ ξ 666 σημαίνει σφράγιση του νου του λογιστικού της ψυχής. Η σφράγιση του μετώπου με το 666 συμβολίζει και δηλώνει το εσωτερικό χάρο. Αφού το 666 σημαίνει το όνομα, το ήθος, τα έργα του Αντιχρίστου, το δεχόμενο σφραγίδα αυτού στο μέτωπο δέχεται τον Αντίχρηστο ως ρυθμιστή λόγου νου ψυχής και επομένως πιστεύει τον Αντίχρηστο ως Θεόν. Εάν κάποιος δέχεται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου 666 στο χέρι, τούτο σημαίνει ότι δέχεται το χάραγμα ως βουλητικόν στην ψυχή η οποία αποφασίζει και ενεργεί με το χέρι. Συνεδοχικός λαμβάνεται το χέρι αντί του βουλητικού της ψυχής η οποία ενεργεί με το χέρι. Επομένως όποιος δέχεται το χάραγμα 666 επί του, είτε στο μέτωπο είτε στο χέρι, δέχεται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου σε όλη τη ψυχοσωματική του υπόσταση και λαμβάνεται το μέρος μέτωπον το δεξί χέρι αντί του όλου ψυχοσωματικού ανθρώπου. Επομένως, η αποδοχή του χαράγματος 666 σημαίνει αναγνώριση του Αντιχρίστου ως Θεού, εσωτερική όψη του χαράγματος και με λόγον ή έργων ή ομολογία της πίστεως σε αυτόν, εξωτερική όψη έκφραση του χαράγματος. Αφού λοιπόν το 666 συμβολίζει το όνομα, το έργο, το χαρακτήρα του Αντιχρίστου, συμβολίζει και εκφράζει το ηθικό χάραγμα και την εσωτερική και εξωτερική όψη αυτού. Όποιος δέχεται λοιπόν το 666 και βαστάζει και επιδεικνύει αυτό το τεθυριωμένο Αντιχρίστο, υποκύπτει και δισεβεί πολιτεία μετέρχεται την εκείνον εικονίζουσα και λόγω η έργο τούτων κηρύσσει Θεών, τούτο γάρ δηλούν δύναται να σημαίνει το επί του μετώπου και της χειρός δεδόμενων χάραγμων. Μηνύα 106.345 σε αληθώς το 666 είναι το χάραγμα της Αποκαλύψεως. Είναι ο αριθμός του ονόματος του θηρίου Αντιχρίστου, ο αριθμός αυτού 666. Αποκάλυψη 13.18. Οι πατέρες είναι σαφείς, αν και έχουν ολίγο δυσνόητη διατύπωση. Διακρίνουν το ηθικό χάραγμα, δηλαδή το ηγίσταστε των Αντίχριστων Θεών. Μηνύα 106.689α. Και λόγω η έργο τούτων κηρύσσιν Θεών. Μηνιέ 106.345 σε, αλλά σχετίζουν τα δύο χαράγματα και λέγουν ότι το ηθικό χάραγμα συμβολίζεται με το 666 όταν χαράσεται ως φραγίδα του Αντιχρίστου στο μέτωπο ή στο χέρι. Τούτο γάρ το επί του μετώπου και της χειρός χάραγμα σημαίνει. Μηνύα 106.689α, δηλαδή και η αποδοχή της φραγίδας του Αντιχρίστου στο μέτωπο ή στο χέρι, τούτο σημαίνει δηλαδή το ηγίσας των Αντίχριστων Θεών και λόγω η έργο τούτων κηρύσσιν Θεών. Με την αποδοχή λοιπόν του 666 ο άνθρωπος πιστεύει και κηρύσσει ως Θεόν τον Αντίχριστο. Το 666 δεν είναι ένας αμφίβολος αριθμός βάσει του οποίου θα πρέπει να εύρουμε έναν άλλον αριθμό όπως παρερμήνευσαν μερικοί. Δεν είναι ένα σύμβολο με σκοτεινή αλληγορία. Το 666 το σύνολό του είναι το συγκεκριμένο σύμβολο του ονόματος του Αντιχρίστου, είναι το δεδομένο χάραγμα του Αντιχρίστου. Όπως ερμηνεύει κάθεσας αριθμών δε ανθρώπου το όνομα είναι αντί του ξένων ουδέ ασυνήθιστον και επικεκριμένων διπλό εισεχόμενων αντί να είναι σαφές. Αλλά αριθμός συνηθισμένος και γνωσμένη ανθρώπης ψήφων εντριβή. Αριθμός δε του ονόματος αυτού 666-1106-681-3. Η αποδοχή του 666 οδηγεί στο εσωτερικό ηθικόν χάραγμα. Επειδή δεν είναι δυνατόν να πλανήσει ο αντίχριστισμός τους πιστούς χριστιανούς ώστε να πιστεύουν στον Αντίχριστο ως Θεό και να τον δεχτούν αντί του Χριστού, χαράζει το σύμβολο το χάραγμα 666, το οποίο αποδοχή σημαίνει όπως ελέγχθη αναγνώριση του Αντιχρίστου ως Θεού. Κατά αυτόν τον τρόπο για του συμβόλου διεισδύει η αντίχριστη ενέργεια και αυτός ο Αντίχριστος τον έσω άνθρωπο στην ψυχή και σφραγίζει και την ψυχή. Τα όργανα του Αντιχρίστου δεν δύναται αμέσως να σφραγίσουν τη βούληση των λογιστικών, των επιθυμητικών και σφραγίζουν αντί αυτού τα μέτωπα, αντί του λόγου του μετώπου και αντί έργου της χειρός παραληφθέντων. Μηνύα 106-689α. Επομένως σφραγίζει όμως με το χάραγμα 666, δέχεται χωρίς να συνειδητοποιεί καταρχήν τον αντίχρηστο των οστιών και ομολογεί αυτόν για τις επιδείξεις του χαράγματος 666. Το 666 χάραγμα γίνεται θύρα εισόδου στην ψυχή της αντιχρίστου ενεργίας η οποία αρχίζει να δεσμεύει και να προσδιορίζει τον λόγο και το έργο. Εκόπτει τον αγαθόν έργο την ενέργεια και διδάσκει τους απατωμένους να έχουν παρησία στην πλάνη και στο σκότος.
Μηνύα 106 340 β. Υπάρχουν πολλές μορφές αποδοχής του χαράγματος 666. Από άγνοια, ότι είναι χάραγμα, από σύγχυση, από λυπή γνώση, από αναγκασμών, από δειλία, από υπολογισμών, ιδιωτελή. Αναλόγως της συνειδήσεως ότι το 666 είναι χάραγμα και αναλόγως του μέτρου της αποδοχής του είναι και η διείσδυση της αντιχρήστου ενέργειας του χαράγματος. Μόνο όταν χαράσετε το 666 με απειλή και εξαναγκασμό και δεν δύνατε ως σφαγισμένο να αντιδράσετε, τότε είναι τελείως εξωτερική επιφανειακή σφραγίδα άνευ διεισδύσεως στην ψυχή. Ένα κλασικό παράδειγμα παρομοίου χαράγματος ευρίσκεται στους ομολογητάς Θεόδωρων και Θεοφάνου, τους επικαλωμένους γραπτούς. Ο οικονομάχος Θεόφιλος διέταξε να βασανίσει τους Ορθοδόξους Θεοφάνου και Θεόδωρον και να γράψουν με καυτήρα, δηλαδή αναμένο σίδερο, στα πρόσωπά των 12 ιαμβικούς στίχους αιρετικούς. Εκ τούτου το όνομα γραπτή. Αλλά η χάραξη των αιρετικών στίχων κατά αυτόν τον τρόπο είναι μαρτύριον και δεν λειτουργεί ως χάραγμα. Εάν παρομοίως χαραχτεί στα πρόσωπα χριστιανών το 666, τότε δεν θα λειτουργεί ως χάραγμα. Κάθε άλλη περίπτωση προϋποθέτει αποδοχή και είναι χάραγμα με όλες τις συνέπειες. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα δεν προέρχεται εκ των έσω από τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως θεοειδής, κατ' εικόνα Θεού. Και είπε ο Θεός, ποιήσον με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίως. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατά εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν. Γένεσης 1:26-27 στίχος. Κατά τους πατέρας αρχέτυπων βάση του οποίου επλάστη ο άνθρωπος είναι ο Χριστός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι Χριστοειδής. Οι πτώσεις και η αλωτρίωση του ανθρώπου είναι ένα επιπόδιον. Με τη σάρκωση, τη σταύρωση και ανάσταση του Ιησού Χριστού, όπως ο άνθρωπος ανίσταται και αποκαθίσταται στην Χριστοειδία. Αυτός ο του λόγου, Θεού λόγου, το εκ μάγιον του αρχετύπου κάλους, η μη κινουμένη σφραγή, η απαράκλητος εικόν, ο του πατρός όρος λόγος και επί την ιδία αν εικόνα χωρί και σάρκα, χωρί δια τη σάρκα και ψυχή νοερά, δε την εμήν ψυχή μείνεται το αιμό το όμοιον ανακαθέρον. Της εικόνας και ούχ εφύλαξα μεταλαμβάνει της εμείς αρκός ή να την εικόνα σώσει και τη σάρκα θανατήσει και το, με το Άγιο Βάθισμα όπως λέγουν οι πατέρες αναχωρεί από την καρδία του ανθρώπου η δαιμονική δύναμη στο πονηρό πνεύμα και εισέρχεται το Άγιο Πνεύμα και τυπώνεται τη μορφή του Χριστού η σφραγίδα του Χριστού προμέν το Αγίου Βαφτίσματος έξωθεν η χάρις προς τα καλά προτρέπεται την ψυχή ο δε σατανάς εν της αυτής εμφολεύει διάθεση όλα στα στου νου από φράτην δεξιάς δεξιάς πυρώμενος διεξόδους έσωθεν η χάρις όθεν ευρίσκομεν ότι ως πάλε η κυρίωβεν η πλάνη η ψυχή ούτω και το βάφτισμα αυτής κυριεύει η αλήθεια. Ενεργεί μέντι ο σατανάς μετά τούτο την ψυχή καθάπερτο πριν και χείρο δε τα πολλά ούχο συμπαρών δεν την χάρη τη μη γέννητο αλλά καπνίζον ως περ το νου δια της υγρότητας του σώματος την ειδίτητα των αλόγων ειδονών. Διαδόχου φωτικής λόγος ασκητικός εις 100 κεφάλαια πρακτικά και γνώσεις διακρίσεις πνευματικής κεφάλαιων όμικρον σίγμα φιλοκαλία αστήρι 1974-2058. Εκ των έξω προσπαθεί να εισχωρήσει την καρδία η δύναμη του κακού με την αμαρτία και τα πάθη και να αλλοιώσει τη χριστοειδή χαρακτήρα και να επιβάλλει τη σφαγίδα του αντιχρίστου. Η αποδοχή του χαράγματος 666 είναι ένα άνοιγμα της ψυχής για τη διείσδυση της αντιχρίστου ενεργίας. Το χάραγμα 666 λειτουργεί ως φορεύς αντιχρίστου ήθους είναι ένα διαρκές σημείο επαφής με την αντίχρηση σατανική ενέργεια. Το 666 δεν είναι σύμβολο επιφανειακής ενεργίας. Ως φραγίδα του αντιχρίστου συμβολίζει το εις το βάθος της υπάρξης αντίχριστων διείσδυσης και την ύπαρξη αλλοιοτρίωση και την αντιχριστοποίηση. Καταρχήν το 666 είναι ενέργεια εξωτερική σφραγίδα του αντιχρίστου και δυνάμει εσωτερική ηθική σφραγίδα. Το έξω χάραγμα 666 οδηγεί στο έσω χάραγμα. Τελικά γίνεται κατ' ενέργεια εσωτερική ηθική σφραγίδα όπως ελέγχθη στο άλφα μέρος. Εάν δεχτεί ο άνθρωπος το χάραγμα στο σώμα ή στην ταυτότητα και εγκολπωθεί και φέρει και επιδεικνύει αυτό τότε το 666 σταθερά σιωπηρά αθόρυβα καταχτά χώρων
στο νου και στην καρδία. Γίνεται καταρχήν μια αφηρημένη διείσδυση του συμβόλου 666 στη συνείδηση και στην όλη λειτουργία της ύπαρξης. Ακολουθεί η κατένεια και η κατενέργεια εσωτερική αποδοχή του χαράγματος του συμβόλου του συμβολιζομένου με την άβληση των κριτηρίων του χριστιανικού βιώματος, την αδιαφορία, την αδρανοποίηση. Έτσι, η διείσδυση της αντιχρίστου ενεργίας εξελίσσεται σε υπαρξιακή αλωτρίωση και αντιχριστοποίηση, οπότε θριαβεύει η παρουσία του αντιχρίστου στην ψυχή για τις ενεργίες του Σατανά και υβρίζεται και φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Με το αντίχριστο 666, λοιπόν, διεισδύει στην ψυχή η αντίχριστη ενέργεια. Δεσμεύεται βαθμιδών η βούληση των λογιστικών των επιθυμητικών. Εκόπτεται η ενέργεια των αγαθών έργων. Διαλύεται ο χριστοειδής χαρακτήρ. Εντυπούται ο αντιχριστοειδής χαρακτήρ. Εκφράζεται το αντίχριστο ήθος με λόγων έργων, με ανέδεια και πόρωση και ο άνθρωπος από το φως γίνεται σκότος και τελικά απορρίπτει τελείως τον Χριστό και πιστεύει τον αντίχριστον ως Θεό. Ο δεχόμενος του χάραγμα 666 σφαγίζει σωματικά και ψυχικά ηθικά και επομένως αρνείται τον Χριστό και δέχεται ως Μεσσία τον αντίχριστο. Η αποδοχή του 666 σημαίνει έκπτωση από τη χάρη του βαπτίσματος, απέκδειξη Χριστού και ένδειξη αντίχριστου. Αυτή την αλήθεια μας βοηθεί να κατανοήσουμε ένα παράδειγμα από τον βίο του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Ένας μοναχός μαθητής του Ιερού Παϊσίου, πηγαίνοντας μία φορά στην Αίγυπτο, απήντησε στον δρόμο έναν Εβραίο. Ο Εβραίος, γνωρίζοντας την απλότητα του μοναχού, έχησε εις αυτόν τη μυαρά του γλώσσα. Με τη μυαρά του γλώσσα το φαρμάκι του ψυχοφθόρου αφαιρούς όπου είχε μέσα στην καρδία του, λέγοντας σε αυτόν: «Ω μοναχέ, δια τι πιστεύετε εις τον εσταυρωμένον απλώς και ως έτυχεν, όπου αυτός δεν είναι ο προσδοκόμενος Μεσσίας? Διότι άλλος είναι εκείνος και όχι ετούτος όπου πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί». Και ο μοναχός επλανήθηκε και του είπεν: «Ίσως είναι έτσι, καθώς εσύ λέγεις και παρευθείς αλίμονο, εξέπεσε από τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Όταν εγύρισε στην έρημο και τον είδε ο θείος Παΐσιος, δεν τον εδέχεται ο παντελός, ουδέν καν να τον είδει δεν ήθελε. Ο δε μαθητής προσπίπτοντας στους πόδας του είπε: «Γιατί πάτερ με αποστρέφεσαι τον άθλιο και δεν θέλεις να με ειδείς, αλλά με συχαίνεσαι ως δέλυγμα?» Ο δε γέρον του είπε: «Και ποιος είσαι εσύ ως άνθρωπε, διότι δεν σε γνωρίζω? Εκείνος ο μαθητής μου είναι χριστιανός και είχε το βάπτισμα, αλλά εσύ δεν είσαι τιούτος και δεν είσαι εκείνος ο μαθητής μου. Το βάπτισμα έφυγε από του λόγου σου και τα σημεία των χριστιανών δεν θα υποφέρω να ακούω ομιλία ανθρώπου που υπηρνείται τον Χριστό. Με ποιον συνομίλησε στον δρόμο επί επίγενες?» Ο δε μαθητής του απεκρίθη: «Με έναν Εβραίο». «Και τι σου είπε ο Εβραίος? Τι απεκρίνεις εσύ?» «Δεν μου είπαν άλλο παρά τούτο, ότι ο Χριστός δεν είναι αυτός που προσκυνείται στις χριστιανοί, άλλος είναι εκείνος όπου μέλει να έλθει. Εγώ του είπα, ίσως να είναι έτσι καθώς λέγεις». Ο δε γέρον είπε προς αυτόν: «Άθλιε, και τι άλλο είναι χειρότερο και σχρότερο από τούτο που είπες, με το οποίο το Χριστόν ειρνήθης και το Άγιον Βάφτισμα εκδίθης ταλέπορε? Μέρος δεν έχεις μαζί μου, διότι το όνομά σου εγγράφει μαζί με εκείνους όπου ειρνήθησαν τον Χριστό και μαζί με αυτούς μέλεις να κολλαστείς». Νικοδήμα Γιορί του Νέου Νεκλογικού Γυμναστήρ 1974, σελίδα 122. Φοβερός ο λόγος. Ένα απλούν ίσως μπορεί να μην είναι ο Χριστός Μεσσίας, είναι απλή υποθετική αμφιβολία. Σημαίνει άρνηση Χριστού και απώλεια του βαπτίσματος. Μία αποδοχή του 666 με τη συνείδηση ότι είναι χάραγμα αντιχρίστου είναι χειροτέρα προδοσία του Χριστού και της χριστιανικής ιδιότητος. Εκείνος ο μοναχός που μετανόησε και δια των προσευχών του γέροντος απεκατεστάθη. Ο θείος Παΐσιος είδε ως περιστερά το πνεύμα του Άγιον όπου εμβήκε από το στόμα του μαθητού και το βλάστημο πνεύμα που ευγήκε ως σαν καπνός. Ποιαν λοιπόν μετάνοια δύναται να έχει όποιος δεχτεί το χάραγμα 666, αφού θα φέρει αυτό και επιδεικνύει ισοβίως? Κεφάλαιο Δέλτα, αλληλοέκφρασης των χαραγμάτων. Το εξωτερικό ορατό χάραγμα εκφράζεται με το εσωτερικό ηθικό χάραγμα. Όπως ελέγχθη, υπάρχει ένα ενιαίο ψυχοσωματικό χάραγμα. Το ορατό χάραγμα 666 και το αόρατο ηθικό ως δύο όψεις ενός χαράγματος αλληλοεκφράζονται. Το ένα χάραγμα εκφράζεται και συμπληρώνεται με το άλλο. Το 666 εκφράζεται με το ηθικό χάραγμα. Το 666 συμβολίζει όπως ελέγχει το όνομα, το χαρακτήρα, το έργο του αντιχρίστου. Η αποδοχή και η χάραξη στο σώμα ή στην ταυτότητα του 666 φέρει την αντίχριστη διείσδυση στην ψυχή και το αντίχριστο ήθος. Κατά αυτόν τον τρόπο το 666 εκφράζεται με την αποτύπωση στην ψυχή του αντιχρίστου ήθους, του ονόματος και του χαράγματος του αντιχρίστου. Ενεργοποιείται αυτή η εσωτερική στην καρδία εγχάραξης με την ασύστολη αμαρτωλότητα
και πόρωσιν. Έτσι, οι ασυστόλως αμαρτάνοντες κάνουν το χάρωμα 666 σφραγίδα της καρδίας διανεδίας εντυπούμενη το πονηρό. Αρέθα Κεσαρίας, μηνύ 106752 β. Το χάραγμα 666 συμβολίζει την αποθέωση της Αντιχρίστου Αποστασίας. Το σύμβολο αυτό εκφράζεται με τα έργα της Αποστασίας και του σκότους, τα οποία ως άλλα χρώματα ζωγραφίζουν στην καρδία την εικόνα του Αντιχρίστου και τη σφραγίδα του ονόματός του. Όπως λέει και ο Ανδρέας Κεσαρίας, ή τα διαβολικά πράξη και τα κατά Χριστού βλαστημίας διών πράτουση εικονίζονται στην εικόνα του Αποστάτου Θυρός και το όνομα τούτου των εαυτού καρδίας, το άτιμον, ως τίμιον εχαράσοντες. Μηνύ 106-348 α. Ο Αντίχριστος γίνεται στον χαραγμένο με το 666 πρότυπον αντί του Χριστού. Το 666 γίνεται κάτωπτρον, το οποίον αντανακλά την εικόνα του Αντιχρίστου, την προβάλλει και την τυπώνει στην καρδιά. Όποιος εκουσίως φραγίζεται με το 666 υφίσταται την αντανάκλαση αυτή του Αντιχρίστου στο βάθος της υπάρξεώς του και δέχεται τη σατανική σφραγίδα του, όπως λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Δέχεται το του νοητού θηρίου του διαβόλου χάραγμα, δηλαδή την εικόνα της αυτού αποστασίας. Μηνιέ 106-4-12-α. Οι χαραγμένοι εκουσίες με το 666 αποκανονίζονται κατά το πρωτότυπο Αντίχριστος. Αυτός ο αποκανονισμός κατά τον Αντίχριστο συμβολίζεται με το χάραγμα 666. Το χάραγμα 666 λειτουργεί κατά ενέργεια του Σατανά. Β. Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2, στίχος 9. Ο άνθρωπος ήταν πρώτης πτώσης Χριστοειδής, ήταν εικόν Χριστού. Η πτώση διέλυσε αυτήν τη Χριστοειδή εικόνα. Ο διάβολος, ο αντίθεος, ο αντίχριστος, εκρύβει εντός του όφης και επλάνησε την Εύα και τον Αδάμ με το ψεύδος. Και είπε ο όφης τη γυναίκη, ου θάνατο αποθανείστε, ήδη γάρ ο Θεός, ότι αν η μέρα φάγεται από αυτού, διανυχθίσονται ημών οι οφθαλμοί και έσαι ως Θεοί. Το χάραγμα 666 κρύβεται πάλιν και αυτός ο πλάνος, ο αρχαίκακος, ο διάβολος, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη. Αποκάλυψη Ιωάννου 12, στίχος 9 και κεφάλαιο 20, στίχος 2. Λέγει το στόμα επιπολέον, λάβετε το 666, ου θάνατο αποθανείστε, δεν θα πεθάνετε, δεν σκοτώνει το 666, δεν σκοτώνει άμεσα σωματικά το 666, όπως τότε δεν σκότωσε άμεσα σωματικά τον Αδάμ και την Εύαν η αποστασία από τον Θεό, την οποία προκάλεσε το δάγκωμα του χθόνου του διαβόλου. Απέθανε η ψυχή όμως, ομοίως και με το 666, εάν γίνει αποδεχτόν, η σέρπη στην καρδία ο αντίχριστος διάβολος ως θανατηφόρος όφης και φωνεύει την ψυχή και έπειτα και το σώμα και την με τον αιώνιο θάνατο. Το 666 φράζεται με αυτήν την αντίχρηστη τη διείσδυση και το δαιμονικό δάγκωμα της ψυχής. Και το 666 είναι είχε εξιές όνομα του Αντιχρίστου και πλαστογραφεί το και διαλύει το όνομα Χριστός. Παναγίου Τρεμπόλα, η αποκάλυψη μετασυντόμου ερμηνείας. Και το 666 και το χ, ξ, σίγμα συμβολίζουν αυτή την αντίχριστη διείδηση, η οποία αλωτριώνει, αντιχριστοποιεί τον άνθρωπο και διαλύει τον χριστοειδή χαρακτήρα αυτού. Τη σφραγίδα αυτή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος για το μυστηρίο του χρίσματος θέλει ακριβώς ο Σατανάς να εξαλείψει δια την επί της των χριστιανών επιθέσεως της σφραγίδας 666 του Αντιχρίστου. Το χ, ξ, σίγμα ακόμη και γραφικός παριστάνει αυτήν την αντιχριστοποίηση. Το χ σίγμα δύναται να σημαίνει κατά συντομογραφίαν Χριστός, αρχικό και τελικό. Με το βάφτισμα χριστοποιείται ο χριστιανός. Όσοι Χριστόν βαφτίστηκε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ευχολόγιον Μέγα, σελίδα 143. Επομένως το χ σίγμα δύναται να σημαίνει και Χριστός και Χριστοειδής Χριστιανός. Το ξύ, το οποίο έχει οφειώδες σχήμα, συμβολίζει τον όφη, τον αρχαίον, τον μέγα, τον διάβολον, το φίδι. Πάντοτε κινείται και ακινητή, έχοντας το σώμα σε σχήμα ελιγμών όπως το ξύ. Το χ, ξύ, σίγμα λοιπόν συμβολίζει την αντίχριστη διείδηση του ξύ του Σατανά στον Χριστοειδή άνθρωπο και τη διάλυση της του Χριστοειδούς χαρακτήρος, χ σίγμα, Χριστός δηλαδή. Έτσι ο χ σίγμα, ο Χριστοειδής άνθρωπος, ο Χριστοφόρος, γίνεται αντιχριστοειδής χ
Ξι σίγμα. Το Χ Ξι σίγμα 666 ισχύει ως σύμβολο από την εποχή της πτώσης των πρωτοπλάσων, διότι έργο του διαβόλου είναι ανέκαθεν να διαλύσει το κατ' εικόνα την εικόνα του Χριστού στον άνθρωπο. Το Χ Ξι σίγμα εκφράζεται με όλη την αποστασία και αντιχριστοποίηση από Αδάμ μέχρι την τελεία του κόσμου. Ο αντίχριστος διάβολος χωρίς την ψυχή και διαλύει τον χριστοειδή χαρακτήρα. Ο αληθινός χριστιανός εκδιώκει τον όφη, ο οποίος κρύβεται στο βάθος του νου και της καρδίας, συντρίβει τον όφη δια της χάριτος, αποκαθιστά τον χριστοειδή χαρακτήρα του προσώπου του, συντρίβει τον όφη και μεταβάλλει το Χ Ξι σίγμα εις Χριστόν, Χ σίγμα, αρχικών τελικών. Δηλαδή γίνεται χριστοειδής, χριστιανός αληθής. Αυτή την αποκατάσταση του αυθεντικού χριστοειδούς χαρακτήρος συνιστά ο μακάριος ο Αιγύπτος, ουγάρι η αποχή των κακών αυτή έστην τελείωση, αλλά η σύλθεση στο νου των υφανισμένων και αποκτήνα στον όφη των κατώτερων του νου και βαθύτερων των λογισμών που υπάρχει στα βάθη της ψυχής, στα λεγόμενα ταμεία και αποθήκα της ψυχής, βολεύοντα που φωλιάζει και φωνεύονται σε άβυσος γάρ εστίν η ψυχή ή την εάν λοιπόν εκείνον εφώνευσας και πάσαν την ενσύ ακαθαρσίαν εξέβαλες. Μακαρίου Αιγυπτίου, ομιλία Αγίου Ταζίτα, 15-34-633-B. Ο αληθινός χριστιανός συντρίβει και απορρίπτει και τον έσω και τον έξω όφη και το εσωτερικό ηθικό χάραγμα του Αντιχρίστου και το εξωτερικό Χ Ξι σίγμα. Ο παδός του Αντιχρίστου είχε ως έμβλημα το όφη Χριστόν συντρίψει, το οποίο σημαίνεται με το Χ Ξι σίγμα και κατ' άλλων τρόπων με το 666, όπως ελέγχθη στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος, αλλά ο αληθινός χριστιανός αποκαθιστά τη χριστοίδια του προσώπου με την αντιστροφήν. Χριστός όφιν συντρίβιν, το οποίο εκφράζεται με την αποκατάσταση του ξίδια του Σταυρού, ο οποίος ενθυμίζει Χριστόν εσταυρωμένον θριαβευτήν, ούτω σου τη ρίση κεφαλήν. Και σημαίνεται με το Ιησούς Χριστός νικά και Σταυρός πεσόντων Ανάστασης. Ο Σταυρός είναι το νικοποιόν όπλων του Μεγάλου Βασιλέως Χριστού, Σταυρός Χριστιανός Ιελπής, Σταυρός Νεκρών Ανάστασης, Σταυρός Τρόπεων Καταδαιμόνων, Σταυρός Εκκλησίας Θεμέλιος, Σταυρός Νοσούντων Ιατρός. Εφραίμ του Σύρου, λόγος των Σταυρών και περιμετανής και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σελίδα 206. Με όλον τον έργο της Θείας Οικονομίας ο Χριστός συνδυλίβει αυτόν τον όφη σατανά δια των θεϊκών δυνάμεων του θεανδρικού προσώπου του και του σταυρικού του θανάτου. Μηνιαία 106-689 α. Και προπαντός δια της Αναστάσεως και Ανάληψης. Ο αληθινός χριστιανός πρέπει καθημερινώς δια της οικειοποιήσεως της χάριτος να παραγματοποιεί αυτήν την αντιστροφή. Χριστόν όφη συντρίβει και δια της χριστοποιήσεως του να φανερώνει και να εκφράζει τον Χριστόν. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα εκφράζεται με τον αντίχριστο βίο και σημαίνεται με το 666. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα εκφράζεται με τον αντίχριστο ήθο με λόγων έργων και βίων αντίχριστου. Ο χαρακτήρα του αντιχρίστου εικονίζεται όπως ελέγχει στην καρδία και συνίσταται στην διαμόρφωση. Πίστεως ότι ο σατανάς και ο αντίχριστος είναι Θεός, το αντίχριστον ηγήσαστε Θεόν. Μηνιέ 106-689. Αυτή η πίστη και το αντίχριστον ήθος εκφράζονται με την αντίχριστον βίων και πολιτεία. Ο έχουν τη σφαγή του αντιχρίστου δισεβή πολιτεία μετέρχεται, ζει την εκείνον εικονίζουσα. Μηνιέ 106-345. Σε κατά αυτόν τον τρόπο ο συνειδητά χαραγμένος εικονίζει έσωθεν και έξωθεν τον αντίχριστον και ζει και κινείται χωρίς εντροπή την πλάνη και το σκότι. Μηνιέ 106-340-B. Γίνεται δηλαδή βαθμιδών όλος δαιμονιώδης και αντιχριστοειδής. Αυτός ο απεικονισμός του χαραγμένου κατά το πρωτότυπο αντίχριστος ως προς τον έσον άνθρωπο και την έκφραση με βίων και πολιτεία αντίχριστον αποτελεί αποθέωση του αντιχρίστου, προσκύνηση αυτού του αντιχρίστου και της εικόνας αυτού. Η εικόνα δε τη δισεβή πολιτεία καλή. Μηνιέ 106-689-α. Το χάραγμα 666 όπως ελέγχθη εκφράζει και σημαίνει όλη την αντίχριση την αποστασία και την αναγνώριση και θεοποίηση του αντιχρίστου. Το 6 δηλώνει την έκτη ημέρα και την ώρα της αποστασίας των πρωτοπλάστων, την οποία διαιωνίζει και πολλαπλασιάζει το 60 6 επί 10 ίσον 60 και αποθεώνει το 606 επί 10 ίσον 600. Το Χ Ξι σίγμα 666 εκφράζει την ουσία του αντιχριστισμού, τη λατρεία του αντιχρίστου. Ο αντιχριστισμός απορρίπτει την έκτη ημέρα και την ώρα της αυρισκής θυσίας του Μεσίου, αποδοκιμάζει το σταυρό και σταυρώνει το Μεσία, απορρίπτει την εβδόμη των εχριστό σαββατισμών. Δεν αναπαύεται στον Χριστό, δεν αναγνωρίζει αυτόν ως σωτήρα από τις αμαρτίες και λυτρωτήν. Απορρίπτει την οχδόη την ανάσταση του Χριστού και παραμένει αμετακίνητο στην έκτη αποστασιακή, αναζητώντας μόνο τον
εκ των κάτω άλλων μεσίαν των αντίχριστων. Αυτήν την αποθέωση της αποστασίας και την αναζήτηση του ψευδομεσίου αντιχρίστου εκφράζει το χάραγμα 666, όπως διαπλήστον ελέγχθη στο β' μέρος. Το χάραγμα 666 εκφράζει όλη την κοσμοθεωρία του αντιχριστισμού. Το 666 συνοψίζει τον αντίχριστο των αρετισμών όπως επισημαίνει ο Υπόλυτος. Τι ούτων γεννήσεται και επί του μισοκάλου εισφραγής, δηλαδή το 666 λέους. Αρνούμε τον ποιητή ουρανού και γης, αρνούμε το βάπτισμα, αρνούμε τη λατρεία μου και εσύ προστήθαμε και εσύ πιστεύω. Μινιέ 10.9.33α. Αυτήν την αποθέωση του Αντιχρίστου και του Σατανά προβάλλει ο κατακλυσμός του 666. Σφραγίστηκαν σχεδόν όλα τα άψυχα και τώρα σφραγίζονται και οι άνθρωποι. Παντού κάρτας με το 666 για τη συναλλαγή σου. Αυτή η εξάπλωση του 666 συνιστά λατρεία του Σατανά και του Αντιχρίστου. Κυκλοφορούν ακόμη και δίσκοι οι οποίοι εγκομιάζουν το Σατανά και το 666 του Αντιχρίστου με φοβερό λόγιο. Όπως Σατανάς, Σατανάς είναι Θεός, ζω με τον Σατανά, δεν μου γουστάρει ο Θεός, δεν μπορώ να τον αποφύγω, είναι ο γνωστός μου Σατανάς, είναι δυνατός, θα μου δώσει το 666. Αντωνίου Παπαδοπούλου, σύγχρονες ενέσεις και θρησκευτικά κινήματα, Θεσσαλονίκη 1987, σελίδα 271. Φυσικά όλα αυτά τα προβάλλουν οι Ιουδαίοι ταλμουδιστές, καμπαλιστές, σατανιστές, οι οποίοι θέλουν να φέρουν ως κοσμοκράτορα και ηγέτη τους τον Αντίχριστο. Αποθέωση της βλαστημίας. Ποιες άλλες βλαστημίες άραγε θα υπάρξουν στην αντίχριση στην εποχή την οποία ζούμε και όλα δείχνουν ότι είναι το προήμενο της εποχής του Αντιχρίστου. Φτάσαμε κοντά στο τέλος. Η ασέβεια, η βλαστημία κατά του Θεού είναι τρόπον τεινά ζωγραφισμένη στα πέτομα των συγχρόνων αποστατών, των μικρών και των μεγάλων. Φαίνεται το χάραγμα του Αντιχρίστου, το βίο, στην πολιτεία των ανθρώπων της Αντιχρίστου αποστασίας. Το χάραγμα 666 σημαίνει την ασέβεια. Το χάραγμα γνώρισμα φυσία επί των ασεβών ανέβεια επί των μετόπων εχαράτεται. Παρακαλύπτος και ανυποστόλος, ολοφάνερα και χωρίς συστολή και ντροπή είναι εμφανιζομένων ποιητινές εισήν. Μινιέ 106.752. Ο σατανισμός φαίνεται ότι είναι έκφραση των ολίγων τελείως. Τον τελείως δαιμονοποιημένο. Ο αντιχριστισμός όμως αρχίζει να γίνεται γνώρισμα και έκφραση πολλών. Είναι φανερόν το γνώρισμα, ο χαρακτήρι, ο αντίχριστος, ο οποίος εκφράζει νουν, λόγων, έργων, βίων και πολιτεία των συγχρόνων αποστατών οι οποίοι απομακρύστησαν από τον Χριστό και την Εκκλησία. Οι σύγχρονοι αντίχριστοι αποστάτε της ατόπιση των εαυτών πράξεων το γνώρισμα εβεβαίωσαν. Αλλά το σκότος του σατανισμού του αντιχριστισμού δεν πρέπει να σβήσει τη σφραγίδα του φωτός του Χριστού. Εσύ μειώθη θυμάσαι το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ψαλμός 4, στίχος 7. Οι αληθινοί χριστιανοί φέρουν σφραγίδα φωτός επί πρόσωπων φωτός εις γνώρισμα θεοφιλών ενσημαίνεται. Ανδρέα Αρέθα Κεσαρίας, Μινιέ 106.752α. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εφεσίους 5 παράγραφος 8 και λέγουν προς Κύριον εν το φωτίσιο ψώμεθα φως. Ψαλμός 35 παράγραφος 10 το φως το αληθινόν ήδη φαίνει. Α Ιωάννου 2 κεφάλαιο παράγραφος 8 η σκοτισμένη σφραγίδα του Αντιχρίστου το χάραγμα 666 απειλεί να σφραγίσει τους χριστιανούς αλλά ουδέξονται τούτο ή τα πρόσωπα σημειωθέντες το θείο του προσώπου φωτί. Αρέθα Κεσαρίας Μινιέ 106.680 Ο Εφραίμος Ήρος προτρέπει «Εγώ ελάχιστος αδελφείς παρακαλώ ημάς φιλόχριστη, μη γινόμεθα χάβνοι αλλά μάλλον δυνατή τη δυνάμη του σατανά». Εφραίμ του Σύρου «Ο αληθινός χριστιανός είναι φως Χριστού, της ιδιατής δε κοινωνία φώτη προς σκότος». Β' Κορινθίους 6 στίχος 14. Αγωνίζεται ο πιστός με φόβο Θεού να κρατήσει τη σφραγίδα του φωτός, ζώνεται το Χριστό ακτινοβολών φως Χριστού, τότε φως Χριστού φαίνει πάση. Λειτουργία προηγιασμένων ιερατικού Αποστολικής Διακονίας 1977 σελίς 208.
αντίθετους γάρ των αγαθών του ελευθερίου ονόματος εν χάραξ, η σφράγης αρέθα και σαρίες μηνύα 106-680 η σφράγης δεξιάς χειρός και του μετώπου στο χάραμα δεσμένη τον άνθρωπο και τον κολλή από κάθε αγαθόν έργο. Γι' αυτό δίνει στη σφραγίδα του αντίχριστος ουχ ως έτυχεν εις παν μέλος του σώματος, αλλά επί χείραν δεξιάν, ομοίως και επί του μετώπου, το δισεβή χαρατηχτήρα είναι εξουσία, μη έχει ο άνθρωπος φραγίσαστε η δεξιά χειρή το σημείο του σταυρού, μήτε πάλι εν το μετώπου σημειώσαστε παντελώς το όνομα του Κυρίου, μήτε τον ένδοξον και τίμινο σταυρό του Χριστού και σωτήρος ημών, γυγνός και γάρ, ο άθλιος, ο σταυρός, ότι ο σταυρός του Κυρίου, εάν σφραγιστεί, εννοείται με πίστη να είναι αφοδοχή του 666, λέει αυτού πάσαν την δύναμη. Εφραίμ του Σύρου. Λόγος του περί αντιχρίστου. Η σφράγιση της δεξιάς χειρός και του μετώπου με το χάραγμα χρηστεύει την σφραγίδα του Σταυρού και την ευλογία της σφραγίδας του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο σφραγίζει τη δεξιά του ανθρώπου, αυτή γάρη τη σφραγίζουσα πάντα τα μέλη ημών. Ομοίως και το μέτωπον, ως περιχνία βαστάζει λίχνων φωτός το σημείο του σωτήρους ο ημών εν τη όψη. Με την αποδοχή του χαράγματος στο χέρι στο μέτωπον ή στο σημείο της ταυτότητος, άνωθεν της φωτογραφίας βίνει τρόπον τεινά ο λίχνος του Σταυρού και μένει ο Σταυρός ως όπλον άνευ ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, όπλον άχρηστον όπως τα υλικά όπλα άνευ φυσικήν. Ακόμη κάτι χειρότερο, εάν το εσφραγισμένο χέρι κάνει των αιτών σημείο του Σταυρού, τότε δεν γίνεται ως σημείο ευλογίας, αλλά ως κατάρα, διότι το σφραγισμένο χέρι με το 666 γίνεται χέρι του Αντιχρίστου και σημαδεύει σώμα και ψυχή, όχι με την ευλογία του Σταυρού, αλλά με το 666 και ας κάνει σημείο του Σταυρού, διότι δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στο εκουσίου σφραγισμένο πρόσωπο, αλλά η σατανική ενέργεια του χαράγματος. Είναι φοβερόν ενέργεια σατανική του 666 να κάνει το χέρι βαρύ και ασήκωτο και να μην θέλει να κάνει το σημείο του Σταυρού. Ακόμη φοβερότερο το σφραγισμένο με 666 χέρι να κάνει σημείο αντίσταυρο, να σημαδεύει το σώμα με την κατάρα του χαράγματος 666, τούτο επισημαίνει ο Αγίος Πόλητος και δώσει αυτής χάραγμα εν τη χερή τη δεξιά και το μετώπο και να μην τις τον τίμιο σταυρών ποιήσει επί το μετώπο τη δεξιά αυτού χειρή, αλλά δέδεται αυτού η χείρη και από τούτο ουχ ή έξι δεν θα έχει εξουσία σφραγίσε τι των μελών αυτού, αλλά το πλάνο προσθεθήσεται και αυτό δουλεύσει. Η χάραξη λοιπόν της φραγίδας του Αντιχρίστου 666 θα γίνει για να εκόψει την ενέργεια των αγαθών έργων και το χάραγμα δια του ολοθρίου ονόματος εν μεν της δεξής χειρσήν είναι των δεξιών και αγαθών έργων εκόψει την ενέργεια εν δε της μετώψη να εν τη πλάνη και εν το σκότη διδάξει τους απατωμένους παρησιάζεστε. Ανδρέου Κεσαρίας, μηνύα 106-340 Α, Β. Θα κάνει λοιπόν το πάνω αντίχριστος, είναι απαντελώς το όνομα του Κυρίου και Σωτήρος, μη δε έολος ονομαστεί εν το καιρό τούτο, Εφραίμ του Σύρου. Δεύτερον, το Χ, Ξ, Σ, 666 θα είναι χάραγμα φερόμενο και επιδεικνυόμενο ως γνώρισμα του εμπορευτέου. Ο αντιχριστισμός θα επιβάλλει με την βία το χάραγμα προσδόξαν του αντιχρίστου. Άνευ αποδοχής του χαράγματος αρχικά στην ταυτότητα και έπειτα στο χέρι και στο μέτωπο δεν θα είναι δυνατή η συναλλαγή και αγοροπολισία η αποδοχή του χαράγματος 666. Δηλαδή, η υποταγή στον αντίχριστο θα είναι όρος και προϋπόθεση για την άσκηση των αστικών δικαιωμάτων εις πράξεως μισθού ή συντάξεως αναλήψεως ή καταθέσεως σε τράπεζες και αγοροπολισίας. Όλα αυτά θα γίνονται με την επίδειξη του χαράγματος επί της ταυτότητος ή της δεξιάς χειρός ή του μετώπου. Ο αρέθας λέει και πει πάντα να δώσει αυτής χάραγμα επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετώπου τούτου διέης γνώρισμα φυσή του εμπορευτέου και μη. Αρέθα Κεσαρίας, μηνύα 106. 680 σε το χάραγμα του Αντιχρίστου όπως ελέγχθη είναι το 666 το οποίο χαρακτηρίζεται ως το χάραγμα του ελευθερίου ονόματος του Αποστάτου Αντιχρίστου. Μηνύα 106-340α το 666 χαρακτηρίζεται ο ψήφος του θηρίου. Μηνύα 106-340β. Και ο λέει ο Ανδρέας Κεσάριας και την ψήφο δε του θηρίου πλατείνε πανταχού επί τη δεύση εν τεσονές τις αγορές και πράσεσιν. Πωλήσεις. Ο Ανδρέας χαρακτηρίζει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου το 666 ως χάραγμα ανθρώπων και ως ψήφων χάραγμα των αντικειμένων. Είναι η αυτή αντίθεση της σφραγίδα όπως φαίνεται και στη συνέχεια της ερμηνείας του Ανδρέου την οποία κάνει λόγο για την ακρίβεια της ψήφου, δηλαδή για την έβρεση του ονόματος του χαράγματος της ψήφου 666 σαφέστερος ο αρέθας και τι το χάραγμα επιφέρει το όνομα του θηρίου, διτί δε τούτου η γνώση.
ή διαπαραφοράς γραφής αυτού του ονόματος ή διαψήφου. Χ ξι σίγμα 666. Μηνιέ 106 Ανδρέα Κεσαρίας 681 Α. Το όνομα του Αντιχρίστου και ο αριθμός του ονόματος είναι οι δύο όψεις του ενός χαράγματος. Διτή δια τούτου η γνώσης. Χάραγμα ή του Αντιχρίστου είναι το 666 που ονομάζεται τη σφραγίδα αυτού, η δε σφραγής αυτού επί του μετόπου και επί της δεξιάς χειρός εστί ψήφος. Ιππολίτου Μηνιέ 1932 Σε. Ο αντιχριστισμός θα επιδιώξει να γίνει το χίξι σίγμα σφραγίδα όλων των αντικειμένων και όλων των ανθρώπων, λέγει ο Αρέθας, και την ψήφων δε του ονόματος του θηρίου χίξι σίγμα 666 παντάχου πλατίνε και επιτίδευτεί εν τες πράσιν εν τες ονές, ή να εμεί τούτο επιφερόμενος εν τες των αναγκαίων εν διές τελευτήσει. Μηνιέ 106 681 Α. Όποιος δεν θα φέρει και επιδεικνύει το 666, δεν θα αγοράζει, δεν θα πωλεί, δεν θα εισπράττει χρήματα και θα αποθνήσει από την έλλειψη των αναγκαίων. Κατά τον Ανδρέα, ο θάνατος αυτός χαρακτηρίζεται βίος. Είναι ατις τούτο το χάραγμα 666 μη λαμβάνωση και της των αναγκαίων ενδίας βίος επιτευχθεί θάνατος. Μηνιέ 106340 Β. Ο Θεομάχος Αντίχριστος θα κάνει το παν ή να πάντε στη σφραγίδα του θηρίου βαστάρωση και ή ούτως με το χάραγμα αγοράς τα βρώματα τροφάς και παν είδος και δημάρχους ιστάν επιτελεί το πρόσταγμα. Θα βάλει δηλαδή τους δημάρχους να το κάνουν. Βλέπετε τώρα τον Καλλικράτη που κάνουν. Ξεκίνησαν από τον καθοριοδίστρια και η εξουσία θα επέλθουν στους δημάρχους. Όπως λέει ο Εφραίμ ο Σύρος και ο Ανδρέας και Αρέτας Κεσαρίας. Εφραίμ του Σύρου περί Αντίχριστου. Επί δεξιάς χειρός και επί του μετόπων το γνώσμα, όπως λέγει ο Αρέθας. Μηνιέ 106 680 σε θα είναι το 666 γνώρισμα σημείων ένδειξης υποταγής στον Αντίχριστο και θα εξασφαλίσει τα αγαθά και την επέσχυση των ζωή της αποστασίας, θα ασκηθεί πίεση και το χάραγμα και πάντες για τη στέρηση των βρωμάτων, τροφών και αυτών. Επ' αυτών ελεύσονται και προσκυνήσουν σε αυτών και δώσει αυτής χάραγμα επί τη χειρή τη δεξιά και επί το μετόπων. Μηνιέ 10-9-32 Β. Άλλα η γενίκευση της σατανικής φραγίδας του 666 και αντίχρη στη ζωή της αποστασίας θα αναστείλουν την ευλογία του Θεού και δεν θα έχει η αντίχρη στη εξουσία τροφές να χορτάσει την πεινασμένη ανθρωπότητα αρχικά, θα έχει σχετική επάρκεια και δώσει αυτής ο πλάνος βραχαία βρώματα για τη σφραγίδα αυτού τη μιαρά. Έπειτα όμως πείνα και δυστυχία θα εξαπλωθεί στον ψευδοπαράδεισό του όπως ελέγχθη και ουδαμού ευρίσκουσε εμπλήστηνε των βρωμάτων, δήμαρχοι γάρα απότομ και τόπων κατά τόπων στηθίσονται και ή της φέρει μεθ' αυτού την σφραγίδα του τυράννου επί το μετόπο ή επί της δεξιάς αγοράζει βραχή βρώματα εκ των ευρισκομένων. Εφραίμ του Σύρου περί Αντιχρίστου το χάραγμα 666 θα είναι σημείο επιδεικνυόμενος σφραγίδα συναλλαγής. Ο Αντίχριστος δεν θα έχει δυνατότητα ούτε και νερό να δώσει στους επιδεικνύοντας τη σφραγίδα του. Όταν γάρ λάβωσε τότε οι άνθρωποι τη σφραγίδα και ούχα έβρωση τροφάς, ούτε ίδρο προσέρχονται αυτό με τα οδυνηρά φωνής λέγοντας. Δώσει μην φαγήν και πει ότι πάντες εκ του λιμού και από πάσης ανάγκης εκλείπωμε. Δεν δύνατο αντίθετο να φέρει ευτυχία και χορτασμό. Τότε ο δόλιος αποκριθίσεται με κτηρίζουν αυτούς. Μηνιέ 10-9-33 σε Εφραίμ του Σύρου. Τότε θα αποκριθεί στο δόλιο μου κτηρίου αυτού σε πολλή απανθρωπία. Λέω ο ουρανό σου, βούλετε δουνεία των υγιή πάλι, νου βλαστάνει τα γνήματα αυτή. Πόθεν μην δώσω εγώ βρώματα. Τα αυτά ακούσατε στο ρημάτων του δολίου τούτου οι άθλοι. Νοσίσου συν ότι αυτό εστίν ο πονεό διάβολο και κόψε το δυνηρό και κλάψονται μεγάλο. Μηνιέ 10-9-33-9-36-α. Δεν θα ευτυχήσουν όσοι υποταγούν στον Αντίχριστο. Θα δοκιμάσουν όλοι δεινά φοβερά. Ημέν πιστοί στον Χριστό θα γίνουν Άγιοι Μάρτυρες. Οι δε προδότες του Χριστού οι κελαβώντες το χάραγμα.
θα κολλαστούν και επιγείς και αιώνιος. Ας έχουν υπόψη τους όλα αυτά όσοι νομίζουν ότι θα ευτυχήσουν στον ψευτοπαράδεισο, ότι 666 το χάρωμα, 666 θα είναι ορατόν και γνώρισμα εμπορευτέου. Το εσωτερικό αόρατον ηθικών χάραγμα αποδεικνύεται μεν με ανάλογο ήθος, αλλά δεν επιδεικνύεται ως συγκεκριμένο σημείο ως φραγίδα αντιχρίστο ορατή, φερωμένη ως τεκμήριον υποταγής στον αντίχρηστο χάρη αγοροπολισίας και συναλλαγών. Δεν θα αγοράζουν και πολλούν μόνο οι πορωμένοι και οι διεφθαρμένοι οπαδοί του αντιχρίστου, αλλά και οι νομιζομένοι ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι χάνε της κοιλίας και των βιωτικών αναγκών, θα προδώσουν τον Χριστό και θα δεχτούν το χάραγμα 666. Από το βιβλίο του πατρός Εμμανουήλ Καλίβα, το χάραγμα του Αντιχρίστου, σελίς 269, κεφάλαιο γάμα, το ενιαίο ψυχοσωματικόν χάραγμα, σελίς 271. Το χάραγμα του Αντιχρίστου φραγίζει τον όλο ψυχοσωματικό άνθρωπο. Διακρίνεται ο αίσθητος από τον έξω άνθρωπο, η ψυχή από το σώμα. Αλλά δεν διαχωρίζεται, δεν διαιρείται. Ομοίως διακρίνεται το έσω ηθικών και έξω ορατών χάραγμα, αλλά δεν διαχωρίζεται το ένα από το άλλο. Όπως υπάρχει ένας ενιαίος ψυχοσωματικός αριθμός, ομοίως υπάρχει ένα ενιαίο ψυχοσωματικό χάραγμα. Το εσωτερικό και εξωτερικό χάραγμα είναι οι δύο όψεις του ενός Αντιχρίστου χάραγματος. Το χάραγμα, όπως αναφέρεται στη γραφή και τους πατέρες, αφορά τον έσω και τον έξω άνθρωπο. Οι πατέρες ομιλούν άλλοτε για τη μία, άλλοτε για την άλλη όψη του ενιαίου χάραγματος. Ο άνθρωπος είναι μία αδιαίρετη ψυχοσωματική οντότητα. Οποιαδήποτε ενέργεια σωματική ή ψυχική αφορά τον όλον άνθρωπο, το πρόσωπο, την ολότητά του, δεν υπάρχει κανένα σύμβολο το οποίο δέχεται το πρόσωπο μόνο εξωτερικά και τον αφορά μόνο το σώμα. Όποιον σύμβολο δέχεται ο άνθρωπος ως φραγίδα του σώματος αυτού, λειτουργεί ταυτοχρόνως και ως φραγίδα της ψυχής και χαρακτηρίζεται το όλο ψυχοσωματικό άνθρωπο. Όταν δέχεται να σφραγιστεί ο άνθρωπος εξωτερικά στο σώμα με το χάραγμα του Αντιχρίστου, τούτο σημαίνει συγχρόνως και σφράγιση της ψυχής, διότι υπάρχει ένα ενιαίο πρόσωπο το οποίο αποφασίζει, δέχεται ή απορρίπτει το χάραγμα. Η αποδοχή της σφραγής του Αντιχρίστου την ταυτότητα στο σώμα σημαίνει πρώτο σφραγίση της βουλήσεως της ψυχής, η οποία δέχεται το χάραγμα, και μετά σφραγίση του σώματος ή της ταυτότητας. Το χάραγμα δεν είναι ποτέ μόνο εξωτερικό ή μόνο εσωτερικό. Το εκούσιο εξωτερικό ορατό χάραγμα λειτουργεί αμέσως και ως εσωτερικό, γίνεται έστω μία άτονη σφραγίδα, η οποία κατ' ολίγον ισχυροποιείται. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα ομοίως εκφράζεται με αντίχριστον ήθος. Η εκούσια αποδοχή του 666 του χαράγματος ως φραγίδος ταυτότητος ή σώματος σημαίνει σφράγιση της όλης προσωπικότητας. Δεν χωρίζεται το σώμα από την ψυχή. Η εκούσια σφράγιση του σώματος με 666 σημαίνει σφράγιση κατ' ενέργεια ψυχής και σώματος. Η ακούσια μόνο σφράγιση είναι κατ' έννοια και δύναται να εξελιχθεί κατ' ενέργεια. Το 666 δεν είναι νεκρόν σύμβολο σε νεκρή ψυχή. Πρώτα δέχεται η ψυχή και μετά το σώμα τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Το χάραγμα είναι ενιαίο ψυχοσωματικό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι το 666 είναι απέξω στο σώμα ή στην ταυτότητα και δεν με νοιάζει. Η μία ψυχή έχει την ευθύνη και για τον έξω και τον έσω άνθρωπο. Η προσωπικότητα δεν μηματίζεται. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου μόνο εξωτερικά στο σώμα επιφανειακά, ενώ στο βάθος πιστεύει ότι έχει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, ενώ στο βάθος έχει τη σφραγίδα του Χριστού. Αυτό είναι διψυχή, αδιχασμός και μοίρασμα του προσώπου. Δηλαδή ο έξω άνθρωπος στο σώμα στον Αντίχριστον και ο έσω στην ψυχή στον Χριστόν. Αυτό είναι διψυχία. Ο Χριστός θέλει τον όλον άνθρωπο και δεν αναπαύεται σε ένα μέρος αυτού. Να πάψει λοιπόν η υποκρισία. Η εκούσια αποδοχή του 666 είναι συγχρόνως αρχή του έσω χαράγματος. Το 666 σφραγίζει την ψυχή που το δέχεται και δεν το απορρίπτει από την ταυτότητα ή το σώμα. Όταν ένας άνθρωπος ένας είναι ο άνθρωπος ψυχοσωματικός, ένα ενιαίο το χάραγμα ψυχοσωματικών, μία διαφορά,
ενώ το ορατόν χάραγμα φαίνεται και επιδεικνύεται ως 666 ή ως όνομα του Αντιχρίστου, η άλλη όψη των ηθικών εσωτερικών αόρατο χάραγμα μόνο επιδεικνύεται από την έκφρασή του με το αντίχριστον ήθος. Δεν είναι μόνο η εσωτερική όψη του χαράγματος ουσιώδες χάραγμα. Είναι και η αποδοχή του 666 ουσιώδες χάραγμα. Ενιαίος ψυχοσωματικός ο άνθρωπος, ενιαίων ψυχοσωματικών και του χάραγμα. Δεύτερον, εσωτερικό ηθικό χάραγμα συμβολίζεται με το 666. Το 666 συμβολίζει το όνομα, το χαρακτήρα, το έργο του Αντιχρίστου. Συμβολίζει την αντιχριστοποίηση, το αντίχριστον ήθος του ανθρώπου, ο οποίος εδέχτη το χάραγμα και πιστεύει τον Αντίχριστον ως Θεόν και με λόγων και έργων ομολογεί την υποταγή του σε αυτόν. Ο Αρέχας λέγει, η δε του θηρίου προσκύνηση και το λαβίν αυτού τη σφραγίδα, τον Αντίχριστον ηγήσαστε Θεόν και λόγω ή έργο τα καταμύθια τούτο διεξένε και κηρύσσιν. Τούτο γάρτο επί του μετόπου και επί της χειρός χάραγμα σημαίνει αντί του λόγου του μετόπου και αντί του έργου της χειρός παραληφθέντο. Μεταφράζω κατά λέξη το χωρίον αυτό, η δε προσκύνηση του θηρίου Αντιχρίστου και να λάβει κανείς τη σφραγίδα αυτού, τούτο εστίν, τούτο είναι, δηλαδή το να πιστεύει στον Αντίχριστον Θεόν αληθινό και επιπλέον με λόγων και έργων τα αρεστά σε αυτόν τον Αντίχριστον να πράττει και κηρύττει. Τούτο βέβαια το επί του μετόπου και τη χειρός χάραγμα σημαίνει, διότι παρελήφθησαν και χαράσονται το μέτωπον αντί του λόγου και το χέρι αντί του έργου. Και επομένως, όποιος δέχεται το 666 ομολογεί με λόγων και έργων τον Αντίχριστον ως Θεόν. Ως ουσία του χαράγματος λοιπόν θεωρείται πρώτον το ηγήσαστε τον Αντίχριστον Θεόν, το να πιστεύει κανείς τον Αντίχριστον ως Θεόν, και δεύτερον λόγο ή έργο τούτων κηρύσσιν Θεόν. Με λόγων ή έργων και ομολογεί κανείς τον Αντίχριστον ως Θεόν κατά διατύπωση του Ανδρέου και λόγω ή έργο τα καταμύθια τούτο διεξένε και κηρύσσιν με λόγων ή έργων και πράττει κανείς και κηρύττει τα αρεστά στον Αντίχριστον κατά διατύπωση του Αρέθα. Μηνύα 106.30.45 σε. Αν κάποιος πιστεύει στον Αντίχριστον ως Θεόν, τούτο σημαίνει ότι εταράχθει ο νους και η καρδία του με την αόρα την Αντίχριστην σφραγίδα. Αυτή είναι η εσωτερική όψη του χαράγματος. Αν εκφράσει με λόγων ή έργων, με αντίχριστην συμπεριφορά το αντίχριστον ήθος, αυτό είναι η εξωτερική όψη του χαράγματος. Το χάραγμα του Αντιχρίστου από την διπλή αυτήν όψη συμβολίζεται με την ορατή σφραγίδα χάραγμα 666. Όταν δέχεται κάποιος το 666 επί του μετώπου, δέχεται τον Αντίχριστον, το όνομα, το έργο, το χαρακτήρα, το είδος του Αντιχρίστου, την ψυχή, στο νου, στην καρδία, στο ηγεμονικό του και πιστεύει τον Αντίχριστον ως Θεόν. Συνεκδοχικός λαμβάνει το όργανο, το μέτωπο, ο εγκέφαλος αντί του λόγου της ενέργειας της ψυχής και αυτής της ψυχής η οποία εκφράζεται με αυτό. Η εκουσία σφράγιση λοιπόν του μετώπου με το χ ξ σίγμα 666 σημαίνει σφράγιση του νου του λογιστικού της ψυχής. Η σφράγιση του μετώπου με το 666 συμβολίζει και δηλώνει το εσωτερικό χάραγμα. Αφού το 666 σημαίνει το όνομα, το ήθος, τα έργα του Αντιχρίστου, το δεχόμενο σφραγίδα αυτού στο μέτωπο δέχεται τον Αντίχριστον ως ρυθμιστή λόγου νου ψυχής και επομένως πιστεύει τον Αντίχριστον ως Θεόν. Εάν κάποιος δέχεται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου 666 στο χέρι, τούτο σημαίνει ότι δέχεται το χάραγμα ως βουλητικόν στην ψυχή η οποία αποφασίζει και ενεργεί με το χέρι. Συνεδοχικός λαμβάνεται το χέρι αντί του βουλητικού της ψυχής η οποία ενεργεί με το χέρι. Επομένως, όποιος δέχεται το χάραγμα 666 επί του είτε στο μέτωπο είτε στο χέρι, δέχεται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου σε όλη την ψυχοσωματική του υπόσταση και λαμβάνεται το μέρος μέτωπον το δεξί χέρι αντί του όλου ψυχοσωματικού ανθρώπου. Επομένως, η αποδοχή του χαράγματος 666 σημαίνει αναγνώριση του Αντιχρίστου ως Θεού, εσωτερική όψη του χαράγματος και με λόγων ή έργων η ομολογία της πίστευσης σε αυτόν, εξωτερική όψη έκφραση του χαράγματος. Αφού λοιπόν το 666 συμβολίζει το όνομα, το έργο, το χαρακτήρα του Αντιχρίστου, συμβολίζει και εκφράζει το ηθικό χάραγμα και την εσωτερική και εξωτερική όψη αυτού. Όποιος δέχεται λοιπόν το 666 και βαστάζει και επιδεικνύει αυτό το τεθυριωμένο Αντιχρίστο, υποκύπτει και δισεβεί πολιτεία, μετέρχεται την εκείνον εικονίζουσα και λόγω ή έργο τούτων κηρύσσει Θεών, τούτο γάρ δηλούν δύναται να σημαίνει το επί του μετώπου και τη χειρός δεδόμενων χάραγμα. Μηνύα 106.345 σε αληθώς το 666 είναι το χάραγμα της Αποκαλύψεως. Είναι ο αριθμός του ονόματος του θηρίου Αντιχρίστου, ο αριθμός αυτού 666. Αποκάλυψη 13.18. Οι πατέρες είναι σαφείς, αν και έχουν ολίγων δυσνόητη διατύπωση. Διακρίνουν το ηθικό χάραγμα, δηλαδή το ηγήσαστε των Αντίχριστων Θεών. Μηνύα 106.689α και λόγω ή έργο τούτων κηρύσσιν Θεών. Μηνιέ 106.345 σε, αλλά σχετίζουν τα δύο χαράγματα και λέγουν
ότι το ηθικό χάραγμα συμβολίζεται με το 666 όταν χαράσετε ως φραγίδα του Αντιχρίστου στο μέτωπο ή στο χέρι. Τούτο γάρ το επιδομετώπου και της χειρός χάραγμα σημαίνει. Μηνιέ 106-689α, δηλαδή και η αποδοχή της φραγίδας του Αντιχρίστου στο μέτωπο ή στο χέρι, τούτο σημαίνει δηλαδή το ηγήσας των Αντίχριστων Θεών και λόγω ή έργο τούτων κηρύσσιν Θεών. Με την αποδοχή λοιπόν του 666, ο άνθρωπος πιστεύει και κηρύσσει ως Θεόν τον Αντίχριστο. Το 666 δεν είναι ένας αμφίβολος αριθμός βάσει του οποίου θα πρέπει να εύρουμε έναν άλλον αριθμό όπως παρερμήνευσαν μερικοί. Δεν είναι ένα σύμβολο με σκοτεινή αλληγορία. Το 666 το σύνολό του είναι το συγκεκριμένο σύμβολο του ονόματος του Αντιχρίστου, είναι το δεδομένο χάραγμα του Αντιχρίστου. Όπως ερμηνεύει κάθε αριθμόν δε ανθρώπου, το όνομα είναι αντί του ξένων ουδέ ασυνήθιστον και επικεκριμένων διπλό εισεχόμενων αντί να είναι σαφές. Αλλά αριθμός συνηθισμένος και γνωσμένη ανθρώπης ψήφων εντριβή. Αριθμός δε του ονόματος αυτού 666-106-681α3. Η αποδοχή του 666 οδηγεί στο εσωτερικό ηθικόν χάραγμα. Επειδή δεν είναι δυνατόν να πλανήσει ο αντίχριστισμός τους πιστούς χριστιανούς ώστε να πιστέψουν στον αντίχριστον ως Θεόν και να τον δεχτούν αντί του Χριστού, χαράζει το σύμβολο του χάραγμα 666, το οποίο αποδοχή σημαίνει όπως ελέγχθη η αναγνώριση του αντιχρίστου ως Θεού. Κατά αυτόν τον τρόπο για του συμβόλου διεισδύει η αντίχριστη ενέργεια και αυτός ο αντίχριστος τον έσω άνθρωπο στην ψυχή και σφραγίζει και την ψυχή. Τα όργανα του αντιχρίστου δεν δύναται αμέσως να σφραγίσουν τη βούληση, το λογιστικό, το επιθυμητικό και σφραγίζουν αντί αυτού τα μέτωπα, αντί του λόγου του μετόπου και αντί έργου της χειρός παραληφθέντων. Μηνιέ 106-689α, επομένως φράγιζε όμως με το χάραγμα 666, δέχεται χωρίς να συνειδητοποιεί καταρχήν τον αντίχρηστο των οστεών και ομολογεί αυτόν για τις επιδείξεις του χαράγματος 666. Το 666 χάραγμα γίνεται θύρα εισόδου στην ψυχή της αντιχρίστου ενεργίας, η οποία αρχίζει να δεσμεύει και να προσδιορίζει τον λόγο και το έργο. Εκόπτει τον αγαθόν έργο την ενέργεια και διδάσκει τους απατωμένους να έχουν παρησία στην πλάνη και στο σκότος. Μηνύ 106-340β. Υπάρχουν πολλές μορφές αποδοχής του χαράγματος 666. Από άγνοια ότι είναι χάραγμα, από σύγχυση, από λυπή γνώση, από αναγκασμόν, από δειλία, από υπολογισμόν, ιδιωτελή. Αναλόγως της συνειδήσεως ότι το 666 είναι χάραγμα και αναλόγως του μέτρου της αποδοχής του είναι και η διείσδυση της αντιχρίστου ενέργειας του χαράγματος. Μόνο όταν χαράσετε το 666 με απειλή και εξαναγκασμό και δεν δύναται ως φραγισμένο να αντιδράσει, τότε είναι τελείως εξωτερική επιφανειακή σφραγίδα άνευ διεισδύσεως στην ψυχή. Ένα κλασικό παράδειγμα παρομοίου χαράγματος ευρίσκεται στους ομολογητάς Θεόδωρων και Θεοφάνων, τους επικαλωμένους γραπτούς. Ο οικονομάχος Θεόφιλος διέταξε να βασανίσει τους Ορθοδόξους Θεοφάνη και Θεόδωρον και να γράψουν με καυτήρα, δηλαδή αναμένο σίδερο στα πρόσωπά των 12 ιαμβικούς στίχους αιρετικούς. Εκ τούτου το όνομα γραπτή. Αλλά η χάραξη των αιρετικών στίχων κατά αυτόν τον τρόπο είναι μαρτύριον και δεν λειτουργεί ως χάραγμα. Εάν παρομοίως χαραχτεί στα πρόσωπα χριστιανών το 666, τότε δεν θα λειτουργεί ως χάραγμα. Κάθε άλλη περίπτωση προϋποθέτει αποδοχή και είναι χάραγμα με όλες τις συνέπειες. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα δεν προέρχεται εκ των έσω από τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως θεοειδής, κατοικώναν Θεού. Και είπε ο Θεός, ποιήσεων με έναν άνθρωπο κατοικώναν μετέραν και ομοίως. Και ποιήσεων Θεός τον άνθρωπο, κατά εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν. Γένεσης 1:26-27 στίχος. Κατά τους πατέρας αρχέτυπων βάση του οποίου επλάστη ο άνθρωπος είναι ο Χριστός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι Χριστοειδής. Οι πτώσεις και οι αλωτρίες του ανθρώπου είναι ένα επιπόδιον. Με τη σάρκωση, τη σταύρωση και ανάσταση του Ιησού Χριστού, όπως ο άνθρωπος ανίσταται και αποκαθίσταται στην Χριστοειδία. Αυτός ο του λόγου Θεού, λόγου των εκμάγειων του αρχετύπου κάλους, ημί κινουμένη σφραγή, η απαράκλητο εικόν, ο του πατρός όρος λόγος και επί την ιδία αν εικόνα χωρί και σάρκα, χωρί δια τη σάρκα και ψυχή νοερά, δε την εμήν ψυχή μίγνητε το αιμό το όμοιον ανακαθέρον. Της εικόνας και ουχ εφύλαξα μεταλαμβάνει της εμείς αρκός ή να την εικόνα σώσει και τη σάρκα θανατήσει και το, με το Άγιο Βάθισμα όπως λέγουν οι πατέρες αναχωρεί από την καρδία του ανθρώπου η δαιμονική δύναμη στο πονηρό πνεύμα και εισέρχεται το Άγιο Πνεύμα και τυπώνεται η μορφή του Χριστού η σφραγίδα του Χριστού προμέν
το Αγίου Βαπτίσματος έξωθεν η χάρις προς τα καλά προτρέπεται την ψυχή ο δε σατανάς εν της αυτής εμφολεύει διάθεση όλα στα στου νου αποφράτην δεξιάς. Δεξιάς πυρόμενος διεξόδους έσωθεν η χάρις όθεν ευρίσκομεν ότι ως πάλε κυρίωβεν η πλάνη η ψυχή ούτω και το βάφτισμα αυτής κυριεύει η αλήθεια. Ενεργεί μέντι ο σατανάς μετά τούτο την ψυχή καθάπερτο πριν και χείρο δε τα πολλά ούχο συμπαρών δεν την χάρη τη μη γέννητο αλλά καπνίζον ως περ το νου δια της συγκρότητος του σώματος την ειδίτητα των αλόγων ειδονών. Διαδόχ φωτικής λόγος ασκητικός εις εκατόν κεφάλαια πρακτικά και γνώσεως διακρίσεως πνευματικής κεφάλαιων όμικρον σίγμα φιλοκαλία αστήρι 1974 σελίδα 258. Εκ των έξω προσπαθεί να εισχωρήσει την καρδία η δύναμη του κακού με την αμαρτία και τα πάθη και να αλλοιώσει τη χριστοειδή χαρακτήρα και να επιβάλλει τη σφαγίδα του αντιχρίστου. Η αποδοχή του χαράγματος 666 είναι ένα άνοιγμα της ψυχής για τη διείδηση της αντιχρίστου ενεργίας. Το χάραγμα 666 λειτουργεί ως φορεύς αντιχρίστου ήθους είναι ένα διαρκές σημείο επαφής με την αντίχρηση σατανική ενέργεια. Το 666 δεν είναι σύμβολο επιφανία της ενεργίας. Ως σφραγίδα του αντιχρίστου συμβολίζει το εις το βάθος της υπάρξης αντίχριστων διείσδυση και την ύπαρξη αλλοιοτρίωση και την αντιχριστοποίηση. Καταρχήν το 666 είναι ενέργεια εξωτερική σφραγίδα του αντιχρίστου και δυνάμει εσωτερική ηθική σφραγίδα. Το έξω χάραγμα 666 οδηγεί στο έσω χάραγμα. Τελικά γίνεται κατ' ενέργεια εσωτερική ηθική σφραγίδα. Όπως ελέγχθη στο άλφα μέρος, εάν δεχτεί ο άνθρωπος το χάραγμα στο σώμα ή στην ταυτότητα και εγκολπωθεί και φέρει και επιδεικνύει αυτό, τότε το 666 σταθερά σιωπηρά αθόρυβα καταχτά χώρων στο νου και στην καρδία. Γίνεται καταρχήν μία αφηρημένη διείσδυση του συμβόλου 666 στη συνείδηση και στην όλη λειτουργία της υπάρξης. Ακολουθεί η κατένεια και η κατενέργεια εσωτερική αποδοχή του χαράγματος του συμβόλου του συμβολιζομένου με την άβληση των κριτηρίων του χριστιανικού βιώματος, την αδιαφορία, την αδρανοποίηση. Έτσι, η διείσδυση της αντιχρίστου ενεργίας εξελίσσεται σε υπαρξιακή αλλοτρίωση και αντιχριστοποίηση, οπότε θριαβεύει η παρουσία του αντιχρίστου στην ψυχή για τις ενεργίες του σατανά και υβρίζεται και φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Με το αντίχριστον 666 λοιπόν διεισδύει στην ψυχή η αντίχριστη ενέργεια, δεσμεύεται βαθμιδών η βούληση των λογιστικών των επιθυμητικών, εκόπτεται η ενέργεια των αγαθών έργων, διαλύεται ο χριστοειδής χαρακτήρ, εντυπούται ο αντιχριστοειδής χαρακτήρ, εκφράζεται το αντίχριστον ήθος με λόγων έργων, με ανέδειαν και πόρωση και ο άνθρωπος από το φως γίνεται σκότος και τελικά απορρίπτει τελείως τον Χριστό και πιστεύει τον αντίχριστον ως Θεόν. Ο δεχόμενος το χάραγμα 666 σφραγίζει σωματικά και ψυχικά ηθικά και επομένως αρνείται τον Χριστό και δέχεται ως Μεσσία τον αντίχριστο. Η αποδοχή του 666 σημαίνει έκπτωση από τη χάρη του βαπτίσματος, απέκδειξη Χριστού και ένδυση στην αντίχριστο. Αυτή την αλήθεια μας βοηθεί να κατανοήσουμε ένα παράδειγμα από τον βίο του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Ένας μοναχός μαθητής του Ιερού Παϊσίου, πηγαίνοντας μία φορά στην Αίγυπτο, απήντησε στον δρόμο έναν Εβραίο. Ο Εβραίος, γνωρίζοντας την απλότητα του μοναχού, έχησε εις αυτόν τη μυαρά του γλώσσα, με τη μυαρά του γλώσσα το φαρμάκι του ψυχοφθόρου αφαιρούς, όπου είχε μέσα στην καρδία του, λέγοντας εις αυτόν: «Ω μοναχέ, δια τι πιστεύετε εις τον εσταυρωμένον απλώς και ως έτυχεν, όπου αυτός δεν είναι ο προσδοκόμενος Μεσσίας? Διότι άλλος είναι εκείνος και όχι ετούτος, όπου πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί». Και ο μοναχός επλανήθηκε και του είπε: «Ίσως είναι έτσι, καθώς εσύ λέγεις και παρευτείς αλίμονο, εξέπασε από τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Όταν γύρισε στην έρημο και τον είδε ο θείος Παΐσιος, δεν τον εδέχεται ο παντελός, ουδέν καν να τον είδει δεν ήθελε. Ο δε μαθητής προσπίπτοντας στους πόδας του είπε: «Γιατί πάτε με αποστρέφεσαι τον άθλιο και δεν θέλεις να με ειδείς, αλλά με συχαίνεσαι ως βδέλυγμα?» Ο δε γέρον του είπε: «Και ποιος είσαι εσύ ως ο άνθρωπε, διότι δεν σε γνωρίζω? Εκείνος ο μαθητής μου είναι χριστιανός και είχε το βάθισμα, αλλά εσύ δεν είσαι τιούτος και δεν είσαι εκείνος ο μαθητής μου. Το βάθισμα έφυγε από του λόγου σου και τα σημεία των χριστιανών δεν θα υποφέρω να ακούω ομιλία ανθρώπου που υπηρνείται τον Χριστό. Με ποιον συνομίλησες στον δρόμο επί επίγενες?» Ο δε μαθητής του απεκρίθη: «Με έναν Εβραίο». «Και τι σου είπε ο Εβραίος?»
Τι απεκρίνεις εσύ, δεν μου είπαν άλλο παρά τούτο, ότι ο Χριστός δεν είναι αυτός που προσκυνείται στις χριστιανοί, άλλος είναι εκείνος όπου μέλει να έλθει. Εγώ του είπα, ίσως να είναι έτσι καθώς λέγεις. Ο δε γέρον είπε προς αυτόν, άθλιε, και τι άλλο είναι χειρότερο και σχρότερο από τούτο που είπες, με το οποίο το Χριστόν ειρνήθης και το Άγιο Βάφτισμα εκδίθης ταλέπορε, μέρος δεν έχεις μαζί μου, διότι το όνομά σου εγγράφει μαζί με εκείνους όπου ειρνήθησαν τον Χριστό και μαζί με αυτούς μέλεις να κολλαστείς. Νικοδήμα Γιορί του Νέου Εκλογικού Γυμναστήρ 1974, σελίδα 122. Φοβερός ο λόγος. Ένα απλούν ίσως μπορεί να μην είναι ο Χριστός Μεσσίας, είναι απλή υποθετική αμφιβολία, σημαίνει άρνηση Χριστού και απώλεια του βαπτίσματος. Μία αποδοχή του 666 με τη συνείδηση ότι είναι χάραγμα αντιχρίστου είναι χειροτέρα προδοσία του Χριστού και της χριστιανικής ιδιότητος. Εκείνος ο μοναχός που μετανόησε και δια των προσευχών του γέροντος απεκατεστάθη. Ο θείος Παΐσιος είδεν ως περιστερά το πνεύμα του Άγιον όπου εμβήκεν από το στόμα του μαθητού και το βλάστημο πνεύμα που ευγήκεν ως αν καπνός. Ποιαν λοιπόν μετάνοια δύναται να έχει όποιος δεχτεί το χάραμα 666 αφού θα φέρει αυτό και επιδεικνύει ισοβίως. Κεφάλαιο δέλτα, αλληλοέκφρασης των χαραγμάτων. Το εξωτερικό ορατό χάραγμα εκφράζεται με το εσωτερικό ηθικό χάραγμα. Όπως ελέγχθη υπάρχει ένα ενιαίο ψυχοσωματικό χάραγμα. Το ορατό χάραγμα 666 και το αόρατο ηθικό ως δύο όψεις ενός χαράγματος αλληλοεκφράζονται. Το ένα χάραγμα εκφράζεται και συμπληρώνεται με το άλλο. Το 666 εκφράζεται με το ηθικό χάραγμα. Το 666 συμβολίζει όπως ελέγχει το όνομα, το χαρακτήρα, το έργο του Αντιχρίστου. Η αποδοχή και η χάραξη στο σώμα ή στην ταυτότητα του 666 φέρει την αντίχριστην διείσδυση στην ψυχή και το αντίχριστον ήθος. Κατά αυτόν τον τρόπο το 666 εκφράζεται με την αποτύπωση στην ψυχή του αντιχρίστου ήθους, του ονόματος και του χαράγματος του αντιχρίστου. Ενεργοποιείται αυτή η εσωτερική στην καρδία ενχάραξης με την ασύστολη αμαρτωλότητα και πόρωση. Έτσι οι ασυστόλως αμαρτάνοντες κάνουν το χάραγμα 666 σφραγίδα της καρδίας διανεδίας εντυπούμενη το πονηρό. Αρέθα Κεσαρίας Μηνύα 106-752 β. Το χάραγμα 666 συμβολίζει την αποθέωση της αντιχρίστου αποστασίας. Το σύμβολο αυτό εκφράζεται με τα έργα της αποστασίας και του σκότους, τα οποία ως άλλα χρώματα ζωγραφίζουν στην καρδία την εικόνα του Αντιχρίστου και τη σφραγίδα του ονόματός του. Όπως λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, ή τα διαβολικά πράξη και τα κατά Χριστού βλαστημίας διών πράτουση εικονίζονται στην εικόνα του αποστάτου θυρός και το όνομα τούτου τον εαυτού καρδίας το άτιμον ως τίμιον εχαράσοντες. Μηνύ 106-348 α. Ο Αντίχριστος γίνεται στον χαραγμένο με το 666 πρότυπον αντί του Χριστού. Το 666 γίνεται κάτοπτρον το οποίο αντανακλά την εικόνα του Αντιχρίστου, την προβάλλει και την τυπώνει στην καρδιά. Όποιος εκουσίως φραγίζεται με το 666 υφίσταται την αντανάκλαση αυτή του Αντιχρίστου στο βάθος της υπάρξεώς του και δέχεται τη σατανική σφραγίδα του. Όπως λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, δέχεται το του νοητού θηρίου του διαβόλου χάραγμα, δηλαδή την εικόνα της αυτού αποστασίας. Μηνύ 106-412 α. Οι χαραγμένοι εκουσίως με το 666 αποκανονίζονται κατά το πρωτότυπο Αντίχριστος. Αυτός ο αποκανονισμός κατά τον Αντίχριστο συμβολίζεται με το χάραγμα 666. Το χάραγμα 666 λειτουργεί κατά ενέργεια του Σατανά. Β. Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2, στίχος 9. Ο άνθρωπος ήταν πρώτης πτώσης Χριστοειδής, ήταν εικόν Χριστού. Η πτώση διέλυσε αυτήν τη Χριστοειδή εικόνα. Ο διάβολος, ο αντίθεος, ο Αντίχριστος εκρύβει εντός του όφεως και επλάνησε την Εύα και τον Αδάμ με το ψεύδος. Και είπε ο όφης τη γυναίκη, ου θάνατο αποθανείστε, ήδη γάρ ο Θεός, ότι αν η μέρα φάγεται από αυτού, διανυχθίσονται ημών οι οφθαλμοί και έσαι ως Θεοί. Το χάραγμα 666 κρύβεται πάλι και αυτός ο πλάνος, ο αρχαίκακος, ο διάβολος, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη. Αποκάλυψη Ιωάννου 12, στίχος 9 και κεφάλαιο 20, στίχος 2.
λέγει το στόμα επιπολέων. Λάβετε το 666, ου θάνατο αποθανίστε, δεν θα πεθάνετε. Δεν σκοτώνει το 666, δεν σκοτώνει άμεσα σωματικά το 666. Όπως τότε δεν σκότωσε άμεσα σωματικά τον Αδάμ και την Εύαν η αποστασία από τον Θεό, την οποία προκάλεσε το δάγκωμα του φθόνου του διαβόλου. Απέθανε η ψυχή όμως. Ομοίως και με το 666, εάν γίνει αποδεχτόν, η σέρπη στην καρδία ο αντίχριστος διάβολος ως θανατηφόρος όφης και φωνεύει την ψυχή και έπειτα και το σώμα και με τον αιώνιο θάνατο. Το 666 φράζεται με αυτήν την αντίχριστη διείσδυση και το δαιμονικό δάγκωμα της ψυχής. Και το 666 είναι είχε εξιές όνομα του Αντιχρίστου και πλαστογραφεί το και διαλύει το όνομα Χριστός. Παναγίου Τρεμπόλα, η αποκάλυψη με τα συντόμου ερμηνείας. Και το 666 και το χιξι σίγμα συμβολίζουν αυτή την αντίχριστη διείδηση, η οποία αλωτριώνει, αντιχριστοποιεί τον άνθρωπο και διαλύει τον χριστοειδή χαρακτήρα αυτού. Τη σφραγίδα αυτή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος για το μυστηρίο του χρήσματος θέλει ακριβώς ο Σατανάς να εξαλείψει δια την επί της των χριστιανών επιθέσεως της σφραγίδας 666 του Αντιχρίστου. Το χιξι σίγμα ακόμη και γραφικός παριστάνει αυτήν την αντιχριστοποίηση. Το χ σίγμα δύναται να σημαίνει κατά συντομογραφίαν Χριστός, αρχικό και τελικό. Με το βάφτισμα χριστοποιείται ο χριστιανός. Όσοι Χριστόν βαφτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ευχολόγιον Μέγα, σελίδα 143. Επομένως το χ σίγμα δύναται να σημαίνει και Χριστός και Χριστοειδής Χριστιανός. Το ξύ, το οποίο έχει οφειώδη σχήμα, συμβολίζει τον όφη, τον αρχαίον, τον μέγα, τον διάβολο, το φίδι. Πάντοτε κινείται και ακινητή, έχοντας το σώμα σε σχήμα ελιγμών όπως το ξύ. Το χ ξύ σίγμα λοιπόν συμβολίζει την αντίχριστη διείδηση του ξύ του Σατανά στον Χριστοειδή άνθρωπο και τη διάλυση της του Χριστοειδούς χαρακτήρος, χ σίγμα, Χριστός δηλαδή. Έτσι ο χ σίγμα, ο Χριστοειδής άνθρωπος, ο Χριστοφόρος, γίνεται αντιχριστοειδής χ ξι σίγμα. Το χ ξι σίγμα 666 ισχύει ως σύμβολο από την εποχή της πτώσης των πρωτοπλάσων, διότι έργο του διαβόλου είναι ανέκαθεν να διαλύσει το κατ' εικόνα την εικόνα του Χριστού στον άνθρωπο. Το χ ξι σίγμα εκφράζεται με όλη την αποστασία και αντιχριστοποίηση από Αδάμ μέχρι την τελεία του κόσμου. Ο αντίχριστος διάβολος χωρί την ψυχή και διαλύει τον χριστοειδή χαρακτήρα. Ο αληθινός χριστιανός εκδιώκει τον όφη, ο οποίος κρύβεται στο βάθος του νου και της καρδίας, συντρίβει τον όφη δια της χάριτος, αποκαθιστά τον χριστοειδή χαρακτήρα του προσώπου του. Συντρίβει τον όφη και μεταβάλλει το χ ξι σίγμα εις Χριστόν. Χ σίγμα. Αρχικών τελικών. Δηλαδή γίνεται χριστοειδής, χριστιανός αληθής. Αυτή την αποκατάσταση του αυθεντικού χριστοειδούς χαρακτήρος συνιστά ο μακάριος ο Αιγύπτος, ου γάρι η αποχή των κακών αυτή έστην τελείωση, αλλά η σύλθεση στο νου των υφανισμένων και αποκτήνα στον όφη των κατώτερων του νου και βαθύτερων των λογισμών που υπάρχει στα βάθη της ψυχής, στα λεγόμενα ταμεία και αποθήκαση ψυχής, βολεύοντα που φωλιάζει και φωνεύονται σε άβυσος γάρ εστίν η ψυχή ή την εάν λοιπόν εκείνον εφώνευσας και πάσαν την ενσύ ακαθαρσίαν εξέβαλες. Μακαρίο Αιγυπτίο, ομιλία Αγιώτα Ζήτα, 15-34-633-B. Ο αληθινός χριστιανός συντρίβει και απορρίπτει και τον έσω και τον έξω όφη και το εσωτερικό ηθικό χάραγμα του Αντιχρίστου και το εξωτερικό χίξι σίγμα. Ο παδός του Αντιχρίστου είχε ως έμβλημα το όφης Χριστόν συντρίψει, το οποίο σημαίνεται με το χίξι σίγμα και κατ' άλλων τρόπων με το 666, όπως ελέγχθη στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Αλλά ο αληθινός χριστιανός αποκαθιστά τη χριστοίδια του προσώπου με την αντιστροφήν. Χριστός όφην συντρίβην, το οποίο εκφράζεται με την αποκατάσταση του ξύδια του Σταυρού, ο οποίος ενθυμίζει Χριστόν εσταυρωμένον θριαβευτήν, ούτως σου τηρήσει κεφαλήν. Και σημαίνεται με το Ιησούς Χριστός νικά και Σταυρός πεσόντων Ανάστασης. Ο Σταυρός είναι το νικοποιόν όπλων του Μεγάλου Βασιλέως Χριστού. Σταυρός Χριστιανός Ιελπής. Σταυρός Νεκρών Ανάσταση. Σταυρός Τρόπεων Καταδαιμόνων. Σταυρός Εκκλησίας Θεμέλιος. Σταυρός Νοσούντων Ιατρός. Εφραίμ του Σύρου, λόγος των Σταυρών και περιμετανής και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
σελίδα 206. Με όλο τον έργο της Θείας Οικονομίας, ο Χριστός συνδηλεύει αυτόν τον όφη σατανά δια των θεϊκών δυνάμεων του θεανδρικού προσώπου του και του σταυρικού του θανάτου. Μηνιαία 106-689 α. Και προπαντός δια της Αναστάσεως και Ανάληψης, ο αληθινός χριστιανός πρέπει καθημερινώς δια της οικειοποιήσεως της χάριτος να παραγματοποιεί αυτήν την αντιστροφή. Χριστόν όφην συντρίβει και δια της χριστοποιήσεως του να φανερώνει και να εκφράζει τον Χριστόν. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα εκφράζεται με τον αντίχριστο βίο και σημαίνεται με το 666. Το εσωτερικό ηθικό χάραγμα εκφράζεται με τον αντίχριστο ήθος με λόγων έργων και βίων αντίχριστων. Ο χαρακτήρα του αντιχρίστου εικονίζεται όπως ελέγχει στην καρδία και συνίσταται στην διαμόρφωση. Πίστεως ότι ο σατανάς και ο αντίχριστος είναι θεός, το αντίχριστον ηγήσαστε θεών. Μηνιαία 106-689. Αυτή η πίστη και το αντίχριστον ήθος εκφράζονται με την αντίχριστον βίων και πολιτεία. Ο έχουν τη σφαγή του αντιχρίστου δισεβή πολιτεία μετέρχεται ζει την εκείνου εικονίζουσα. Μηνιαία 106-345. Σε κατά αυτόν τον τρόπο ο συνειδητά χαραγμένος εικονίζει έσωθεν και έξω τον αντίχριστο και ζει και κινείται χωρίς εντροπή την πλάνη και το σκότι. Μηνιαία 106-345. Γίνεται δηλαδή βαθμιδών όλος δαιμονιώδης και αντιχριστοειδής. Αυτός ο απεικονισμός του χαραγμένου κατά το πρωτότυπο αντίχριστος ως προς τον έσον άνθρωπο και την έκφραση με βίων και πολιτεία αντίχριστων αποτελεί αποθέωση του αντιχρίστου, προσκύνηση αυτού του αντιχρίστου και της εικόνας αυτού. Η εικόνα δε τη δισεβή πολιτεία καλή. Μηνιαία 106-689 α. Το χάραγμα 666 όπως ελέγχεται εκφράζει και σημαίνει όλη την αντίχριση την αποστασία και την αναγνώριση και θεοποίηση του αντιχρίστου. Το 6 δηλώνει την έκτη ημέρα και την ώρα της αποστασίας των πρωτοπλάστων, την οποία διαιωνίζει και πολλαπλασιάζει το 60 6 επί 10 ίσον 60 και αποθεώνει το 600 6 επί 10 ίσον 600. Το χι ξι σίγμα 666 εκφράζει την ουσία του αντιχριστισμού, τη λατρεία του αντιχρίστου. Ο αντιχριστισμός απορρίπτει την έκτη ημέρα και την ώρα της αυρισκής θυσίας του Μεσσίου, αποδοκιμάζει το σταυρό και σταυρώνει το Μεσσία, απορρίπτει την εβδόμη των εχριστών σαββατισμών. Δεν αναπαύεται στον Χριστό, δεν αναγνωρίζει αυτόν ως σωτήρα από τις αμαρτίες και λυτρωτήν. Απορρίπτει την οχδόη την Ανάσταση του Χριστού και παραμένει αμετακίνητο στην έκτη αποστασιακή, αναζητώντας μόνο τον εκ των κάτω άλλων Μεσσίαν, τον Αντίχριστο. Αυτήν την αποθέωση της αποστασίας και την αναζήτηση του ψευδομεσίου Αντιχρίστου εκφράζει το χάραγμα 666 όπως διαπλήστον ελέγχθη στο β' μέρος. Το χάραγμα 666 εκφράζει όλη την κοσμοθεωρία του αντιχριστισμού. Το 666 συνοψίζει τον αντίχριστο των αρτισμών όπως επισημαίνει ο υπόλοιπος. Τι ούτων γεννήσεται και επί του μισοκάλου εισφραγής, δηλαδή το 666 λέους. Αρνούμε τον ποιητήν ουρανού και γης, αρνούμε το βάφτισμα, αρνούμε τη λατρεία μου και εσύ προστίθομαι και εσύ πιστεύω. Μηνιέ 10-933 α. Αυτήν την αποθέωση του Αντιχρίστου και του Σατανά προβάλλει ο κατακλυσμός του 666. Σφραγίστηκαν σχεδόν όλα τα άψυχα και τώρα σφραγίζονται και οι άνθρωποι. Παντού κάρτας με το 666 για τη συναλλαγή σου. Αυτή η εξάπλωση του 666 συνιστά λατρεία του Σατανά και του Αντιχρίστου. Κυκλοφορούν ακόμη και δίσκοι οι οποίοι εγκομιάζουν το Σατανά και το 666 του Αντιχρίστου με φοβερό λόγιο. Όπως Σατανάς, Σατανάς είναι Θεός, ζω με τον Σατανά, δεν μου γουστάρει ο Θεός, δεν μπορώ να τον αποφύγω, είναι ο γνωστός μου Σατανάς, είναι δυνατός, θα μου δώσει το 666. Αντωνίου Παπαδοπούλου, σύγχρονες ενέσεις και θρησκευτικά κινήματα, Θεσσαλονίκη 1987, σελίδα 271. Φυσικά όλα αυτά τα προβάλλουν οι Ιουδαίοι ταλμουδιστές, καμπαλιστές, σατανιστές, οι οποίοι θέλουν να φέρουν ως κοσμοκράτορα και ηγέτη τους τον Αντίχριστο. Αποθέωση της βλαστημίας. Ποιες άλλες βλαστημίες άραγε θα υπάρχουν στην Αντίχριστη στην εποχή την οποία ζούμε και όλα δείχνουν ότι είναι το προήμενο της εποχής του Αντιχρίστου. Φτάσαμε κοντά στο τέλος. Η ασέβεια, η βλαστημία κατά του Θεού είναι τρόπον τεινά ζωγραφισμένη στα πέτοπα των συγχρόνων αποστατών, των μικρών και των μεγάλων. Φαίνεται το χάραγμα του Αντιχρίστου, το βίο, στην πολιτεία των ανθρώπων της Αντιχρίστου αποστασίας. Το χάραγμα 666 σημαίνει την ασέβεια. Το χάραγμα γνώρισμα φυσία επί των ασεβών ανέδεια επί των μετόπων εχαράτεται. Παρακαλύπτος και ανυποστόλος, ολοφάνερα και χωρίς συστολή και ντροπή εμφανιζομένων ποιητινές εισήν. Μηνιέ 106-752. Ο σατανισμός φαίνεται ότι είναι έκφραση των ολίγων τελείως
τον τελείως δαιμονοποιημένο. Ο αντιχριστισμός όμως αρχίζει να γίνεται γνώρισμα και έκφραση πολλών. Είναι φανερόν το γνώρισμα, ο χαρακτήρι, ο αντίχριστος, ο οποίος εκφράζει νουν, λόγων, έργων, βίων και πολιτεία των συγχρόνων αποστατών, οι οποίοι απομακρύνθησαν από τον Χριστό και την Εκκλησία. Οι σύγχρονοι αντίχριστοι αποστάτε της ατόπισης των εαυτών πράξεων το γνώρισμα ευεβαίωσαν. Αλλά το σκότος του σατανισμού, του αντιχριστισμού, δεν πρέπει να σβήσει τη σφραγίδα του φωτός του Χριστού. Εσύ μειώθη θυμάσαι το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ψαλμός 4, στίχος 7. Οι αληθινοί χριστιανοί φέρουν σφραγίδα φωτός επί πρόσωπον φωτός εις γνώρισμα θεοφιλών εν σημαίνεται. Ανδρέα Αρέθα Κεσαρίας, Μηνιέ 106-752-α. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εφεσίους 5 παράγραφος 8 και λέγουν προς Κύριον εν το φωτίσει ο ψώμεθα φως. Ψαλμός 35 παράγραφος 10, το φως το αληθινόν ήδη φαίνει. Α Ιωάννου 2 κεφάλαιο παράγραφος 8, η σκοτισμένη σφραγίδα του αντιχρίστου, το χάραγμα 666, απειλεί να σφραγίσει τους χριστιανούς, αλλά ουδέξονται τούτο ή τα πρόσωπα σημειωθέντες το θείο του προσώπου φωτί. Αρέθα Κεσαρίας, Μηνιέ 106-680-δε. Ο Εφραίμος Ήρος προτρέπει, εγώ ελάχιστος αδελφής, παρακαλώ ημάς φιλόχριστη, μη γινόμεθα χάβνη, αλλά μάλλον δυνατή τη δυνάμη του σατανά. Εφραίμ του Σύρου, ο αληθινός χριστιανός είναι φως Χριστού, της ιδιατής δε κοινωνία φώτη προς σκότος. Β. Κορινθίους 6, στίχος 14. Αγωνίζεται ο πιστός με φόβο Θεού να κρατήσει τη σφραγίδα του φωτός, ζώνεται το Χριστό ακτινοβολών φως Χριστού, τότε φως Χριστού φαίνει πάση. Λειτουργία προηγιασμένων ιερατικού Αποστολικής Διακονίας 1977, σελίδα 208.